Θα ανάψω τα φωτάκια. Τι νομίζατε, μύρλα θα έχουμε. Άρη γλυκιά μου, ομάδα μεγάλη. Ο Μύρλας 3 είναι δίπλα μου. Όλοι εσένα φοβούνται γιατί. Άρη μου είσαι από να σταμάτα, το ξέρουν. Δηλαδή. Ότι η ομάδα η πιο δυνατή. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, Άρη, ομάδα ξακουστή. Ποιος έρθει αντίπαλος με σένα, πρέπει πρώτα καλά να το σκεφτεί. Μπορείς να βραχεί όμως. Θα τον παρώσει. Θα τον παρομοιάζα με ένα ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη. Άντε Γιαννάρα! Βέβαια. Όλα πάω το Άρης! Ωραία, άντε. Ποιος θα είναι καλός σήμερα και ποιος ο κακός. Ωραία. Έχεις φιλάθλους που σε αγαπούν. Είναι αριανοί και το έχουν καμάρι. Και το κεφάλι ψηλά το κρατούν. Γκρινιάριδες! Μύρλες! Άρη, Άρη, εσύ σε... Το καμάρι! Άρη, Άρη, ομάδα ξακουστεί. Καθημερινά 5 με 7 η εκπομπή που δίνει την κυτρινόμαυρη ηλιαχτίδα στη ζωή σας. Κόντρα στους Μύρλες, τους Γκρινιάριδες, τους κακόψυχους, αυτούς που θέλουν να μην αγαπάτε την ομάδα σας. Αυτούς που στις ήττες βγαίνουν έξω όπως τα σαλιγκάρια χθες κυκλοφορούσαν στην πόλη. Άρη! 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 Ξεκινάει η σοβαρή ενημερωτική εκπομπή του Λίμπερο 104 με σχολιασμό και του χθεσινού αγώνα, αλλά και γενικότερα του Σαββατοκύριακου και όλων των γεγονότων που βοήθησαν ώστε από τη μία στο μπάσκετ να ηρεμήσουμε και από την άλλη στο ποδόσφαιρο να το παίζουμε τρελίτσα σήμερα για να μην κατεβάσουμε κανένα πινελίκι. Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, Άρη, ομάδα ξακουστή. Το πιο σερβί. Στο ποδόσφαιρο που ο Άρης ιτήθηκε από μια συνολικά καλύτερη ομάδα, από μια ομάδα που μπορεί βέβαια να έχει δυνάμεις που δεν έχει ο Άρης, δεν έχει δανεικούς δηλαδή από τον συμπολίτη, και μάλιστα η δανεική αυτή είναι η καλύτερη της ποδοσφαιριστές. Μπορεί να παίζει με ένα διαφορετικό τρόπο, αλλά μέσα στο γήπεδο, αν παραβλέψουμε όλα τα υπόλοιπα, που είναι σημαντικά βέβαια ως προς την ουσία του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, τόσο σημαντικά που μπορούν να διαμορφώσουν ένα αποτέλεσμα, αλλά χθες δεν τα διαμόρφωσαν. Αυτά, το αποτέλεσμα, τα άλλα πράγματα δηλαδή στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα από μια, επαναλαμβάνω, καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο, σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο ομάδα. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό αν δεν υπήρχε αυτή η κατάσταση στο γήπεδο. Και για να προλάβω κάποιους που θα μου πούνε και ο Ατρόμητος με αυτές τις συνθήκες έπαιζε. Ναι, ο Ατρόμητος και μια ομάδα που θα παίξει την κόντρα, είναι πολύ πιο εύκολο να προσαρμοστεί σε ένα τέτοιο αγωνιστικό χώρο. Πόσο μάλλον όταν η ομάδα του Άρη για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι χάνει το μάτς από δύο πολύ σημαντικά λάθη τον Μπακ και έτυχε μάλιστα και στις τέσσερις φάσεις στα τέσσερα τελευταία γκολ να εμπλέκεται ο Βαλεριάνος, όχι βέβαια μόνο ο Βαλεριάνος, αυτή τη φορά παίζοντας αριστερά, και η πλάκα είναι ότι ο Βαλεριάνος μπήκε από εκεί για να περιορίσει όσο μπορεί τον Ουάρντα, και παρόλα αυτά τον Ουάρντα ή τον ο Μανούσο έπαιζε στο συγκεκριμένο παιχνίδι ή τον Μανούσο, γιατί αυτοί οι δύο αλλάζουν και πλευρές σε αρκετές περιπτώσεις. Ο Άρντα έπαιξε τελικά από την άλλη από την άλλη πλευρά, ναι, σωστά το λέω.
Παρόλα και καταφέραμε και δεχτήκαμε δύο γκολ. Βέβαια, στο δεύτερο γκολ δεν είναι ευθύνη μόνο του Βαλεριάνου, που εκεί κλειστράει το παιδί. Δεν κάνει κάποιο λάθος. Είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, ειδικά σε αυτό το τέρεν. Έχει λάθος τοποθέτηση και ο Ρόουζ. Γενικότερα, ο Άρης πλήρωσε και στα δύο παιχνίδια με τον Ατρόμητο. Γιατί, αν φέρετε στο μυαλό σας λίγο και τα γκολ στο Περιστέρι, εκεί ήταν ο Μενέντεθ που έκανε το λάθος. Στο πρώτο γκολ και στο δεύτερο γκολ. Και στο τρίτο γκολ ή στο τέταρτο. Στο πρώτο και στο δεύτερο σίγουρα. Ο Άρης πλήρωσε σε αυτά τα παιχνίδια με τον Ατρόμητο απέναντι σε μια δουλεμένη ομάδα που παίζουν μαζί όλοι οι παίκτες αυτοί για 2-3 χρόνια, με τον ίδιο προπονητή για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο. Πλήρωσε λοιπόν ο Άρης τα πολλά του λάθη, αλλά κυρίως πλήρωσε τις τεράστιες αδυναμίες του. Στα παιχνίδια με τον Ατρόμητο φάνηκαν οι φετινές αδυναμίες του Άρη και λόγω αρκετών συγκυριών, αλλά υπήρξαν μέσα στο γήπεδο και νομίζω ότι με τα δύο αυτά παιχνίδια, ειδικά με το δεύτερο, παίρνεις το DVD με το παιχνίδι και βλέπεις αυτομάτως που χρειάζεται η ομάδα ενίσχυση τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ειδικά στα άκρα της άμυνας, ειδικά στο χώρο του κέντρου και ακόμα πιο ειδικά στο center for. Ο Ατρόμητος ήταν καλύτερος, κέρδισε δίκαια, παρόλο που περίμενε στην ουσία τον Άρη. Κατοχή είχε 70-30 ο Άρης και τι να το κάνω, δεν είναι η κατοχή που παίζει μπάλα, εκτός αν είσαι η Μπαρτσελόνα και με το τσίκι τσίκι βάζει και μια 3-4-5 γκολ. Ο Ατρόμητος λοιπόν πέρασε δίκαια από το Βικελίδης, όπως είχε κερδίσει και στον πρώτο γύρο και στην ουσία μας έκανε ένα δώρο. Μας έκανε ένα δώρο να ανοίξουμε τα ματάκια μας άπαντες, όχι ότι τα είχαμε ανοιχτά στα συγκεκριμένα πράγματα, να δούμε ότι η ομάδα θέλει ενίσχυση σε συγκεκριμένα πράγματα, να δούμε ότι για κάποιους παίκτες ενδεχομένως να είναι και τα τελευταία τους παιχνίδια αυτά τα οποία παίζουν, τα δύο επόμενα που θα παίξουν με τον Πανετολικό και με την Ξάνθη και μετά να πάνε να συνεχίσουν κάπου αλλού την καριέρα τους, να δούμε αδυναμίες χτυπητές απέναντι σε έναν αντίπαλο με τον οποίο συνδιεκδικείς την Ευρώπη και από ό,τι φαίνεται και τον επόμενο χρόνο ο Άρης και ο Ατρόμητος θα είναι ομάδες οι οποίες αυτό το στόχο θα έχουν, την ευρωπαϊκή έξοδο, ενδεχομένως το κύπελο. Αυτή είναι η στόχη που πρέπει να έχεις την επόμενη σεζόν, ακόμα πιο δυναμικά σχέση με φέτος, και να πας να καλύψεις αυτές τις αδυναμίες σου με παίκτες του επίπεδου του Λάρσον, του επίπεδου του Βέλεθ, του επίπεδου του Μπρούνο Γκάμα, επίπεδου δηλαδή μεγαλύτερο από αυτό που έχουν οι παίκτες που παίζουν σε συγκεκριμένες θέσεις αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να αντιληφθεί από την άλλη μεριά και ο κόσμος ότι δεν γινόταν να φέρει στο καλοκαίρι 11 Μπρούνο Γκάμα, δεν γινόταν να φέρει στο Γενάρη 11 Λάρσον. Αυτό γίνεται σταδιακά. Η ομάδα του χρόνου είναι φυσιολογικό εφόσον διατηρήσει τον κορμό της. Okay, μπορεί να φύγουν και δύο παίκτες και θα έρθουν δύο άλλοι παίκτες σε κάποιες θέσεις. Εφόσον όμως διατηρήσει το βασικό της κορμό και αυτή τη στιγμή έχει και Κουέστα, έχει και Βέλεθ, έχει και Σιώπη, έχει και Ματίγια, έχει και Ντιγκινή, έχει και Μπρούνο Γκάμα, έχει και Λάρσον, έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν συμβόλαιο και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τον Ρόους, έχει δελυζήσει. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τον Ρόους, μένει να δούμε τι θα γίνει με τον Ματέο Γκαρσία, μένει να δούμε τι θα γίνει με κάποιους ποδοσφαιριστές. Αλλά έναν κορμό 5-6 βασικών και αναντικατάστατων τους έχει και για την επόμενη σεζόν. Και πρέπει να βρεις άλλους 2-3, να τους μπολιάσεις με 2-3 ακόμα μεταγραφές, ώστε την επόμενη χρονιά να είσαι πραγματικά έτσι όπως θέλει ο κόσμος να βλέπει τον Άρη. Οι αδυναμίες είναι δεδομένες αυτή τη στιγμή. Μία από τις αδυναμίες μου είναι η κοπέλα που φέρνει τον καφέ, πέρα από τις αδυναμίες του Άρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, οι αδυναμίες λοιπόν είναι δεδομένες, είναι χτυπητές, αλλά αυτές οι αδυναμίες έρχονται σε μία σεζόν που ο Άρης υπερκάλυψε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από την απουσία 5 χρόνων. Ο Άρης υπερκάλυψε απόδοση, μεταγραφές, μπάτζετ, γήπεδα, εγκαταστάσεις, αθλητικό κέντρο, χώρους που δημιουργήθηκαν από την Πατσαρτζίδης Group στο Ρήσιο, θέματα πληρωμών, αδειοδότησης,
θέματα γηπέδου, θέματα εμπορικότητας, θέματα τηλεοπτικού συμβολαίου. Και ναι, έχει και δεδομένα πράγματα που πρέπει να κάνει την επόμενη χρονιά. Δεν γίνονται όλα τα πράγματα μέσα σε μια χρονιά. Εγώ θεωρώ ότι εφόσον στις 5 Μαΐου, το νωρίτερο, στις 11 Μαΐου το αργότερο, αν υπάρξει δηλαδή κάποια ανατροπή εντυπωσιακή στο κύπελο και δούμε ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης παραδείγματος χάρη, θα ξέρουμε αν η ομάδα είναι σε ευρωπαϊκή θέση. Πολύ πιθανό να το ξέρουμε την άλλη Πέμπτη, αν ο τελικός είναι ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Έχει τελειώσει δηλαδή την άλλη Πέμπτη το πρωτάθλημα και τυπικά για τον Άρη, στην πέμπτη θέση του πίνακα της βαθμολογίας. Και έκτος να βγει, αν δηλαδή κάνει κανένα κουλό ο Παναθηναϊκός, κερδίσει και τα δύο μάτς και ανατρέψει και το σκορ με τον Ολυμπιακό και ο Άρης χάσει και τα δύο παιχνίδια, τότε βγαίνει ο Παναθηναϊκός πέμπτος, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Τέλος πάντων, την άλλη Πέμπτη θα γνωρίζουμε αν έχει τελειώσει οριστικά το θέμα ή αν θα πρέπει να περιμένουμε τον τελικό. Αν λοιπόν είμαστε στη θέση που δείχνει ότι η ομάδα θα παίξει στην Ευρώπη, τότε η χρονιά θα έχει ένα θετικό πρόσημο. Δεν μπορώ να πω ότι θα είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι. Περιμέναμε πολλά περισσότερα πράγματα σε σχέση με το κύπελο. Περίμενα και περιμέναμε και το λέγαμε από την πρώτη στιγμή τα πολλά σκαμπανεβάσματα που θα έχει αυτή η ομάδα, μια τελείως διαφορετική ομάδα, μια ομάδα που έχει και αναποδιές στην πορεία. Ο Άρης με τον Βέλεθ σε όλα τα μάτς θα έχει πολλούς περισσότερους βαθμούς. Ο Άρης με τον Μπρούνο Γκάμα υγιή, τώρα εδώ είναι σχετικό, γιατί από τη μία τραυματίστηκε ο Γκάμα, από την άλλη ήρθε στην ομάδα ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής όπως ο Λάρσον, που δεν θα έρχονταν άμα υπήρχε Μπρούνο Γκάμα. Κακά τα ψέματα. Δεν θα πήγαινε ο Καρυπίδης να πάρει ένα παίκτη 250-300.000 ευρώ αν έπαιζε ο Μπρούνο Γκάμα. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, το πρόσημο είναι θετικό. Δεν θα μανουριάσω, ούτε θα γκρινιάξω, ούτε θα βγάλω μύρλα. Γιατί χθες έχασα από μια καλύτερη ομάδα. Θα πρέπει να αναγνωρίσω ότι είναι καλύτερη ομάδα. Θα πρέπει να αναγνωρίσω ότι έχω τεράστιο πρόβλημα σε συγκεκριμένες θέσεις. Αλλά θα πρέπει και να αναγνωρίσω ότι είναι φυσιολογικό στην επιστροφή μου στη Λίγκα να μην έχω 11 στα 11 παίχτες πρώτης γραμμής. Και όταν λέω πρώτης γραμμής εννοώ από το πάνω ράφι. Εννοώ την κοινή. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την ατυχία που υπήρξε φέτος με τον Τόνσο. Θεωρώ ότι αν ο Τόνσο ήταν υγιής, τότε ο Άρης θα μπορούσε να έχει ενδεχομένως και κάποιους βαθμούς παραπάνω. Αλλά εδώ μιλάμε για ατυχία με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έγιναν σωστές κινήσεις το καλοκαίρι και ακόμα πιο σωστές το Γενάρη για να φτάσει η ομάδα να υπερκεράσει εμπόδια που μπορεί να σας φαίνονται απλά, αλλά ακόμα και μετά τη νίκη επί της Λαμίας η συζήτηση μεταξύ των Αριανών έκανε λόγο για σωτηρία. Ελάχιστοι ήταν αυτοί που πίστευαν στην Ευρώπη, γιατί θα σας θυμίζω ότι τότε είχαμε 19 βαθμούς. Η ομάδα όμως πήγε και πήρε διπλό στην Ξάνθη. Όταν η Ξάνθη είχε 23, αν θυμάμαι 22, πώς είχε. 20. Τέλος πάντων, δεν είχε πάρει την κάτω βόλτα. Εσύ την ανάγκασε και πήρε την κάτω βόλτα, άδειασε η Ξάνθη. Η Τρίπολη ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Πήγες, πήρες διπλό και εκεί. Έχεις κάνει διπλό μες στον Όφη, έχεις κάνει διπλό μες στον Απόλλωνα. Φυσικά, όλοι κάνανε. Εύκολα ή δύσκολα. Έκανες μια μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ. Πήρες ένα χ στην Τούμπα. Και σίγουρα, αν δεν είχες όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα, θα μπορούσες να έχεις και πολύ περισσότερους βαθμούς και να είσαι άνετα τέταρτος. Ο Άρης του χρόνου, εφόσον με το καλό κάνει αυτές τις 3-4 προσθήκες που είναι εμφανέστατο που χρειάζεται να τις κάνει, δεν θα χάνει ούτε από Πανιώνιους, δεν θα χάνει ούτε από Γιάννενα, δεν θα χάνει ούτε από Λεβαδιακούς, ούτε φυσικά θα αποκλείεται από ομάδες όπως ο Εργοτέλης της Β' Εθνικής. Ή αν μη τι άλλο, αυτό θα περιμένουμε ότι θα συμβαίνει στην καθημερινότητα της ομάδας, γιατί είναι μπάλα. Είναι ποδόσφαιρο. Κάνε εσύ όμως αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις και θα σε ανταμείψει το ποδόσφαιρο. Χθες
ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, το μόνο που κρατάω είναι η προσπάθεια. Από την άλλη, με τον καιρό δεν μπορείς να το βάλεις. Στο δεύτερο ημίχρονο, σε έναν εξαιρετικό αγωνιστικό χώρο, για τα δεδομένα της απίστευτης βροχής που έριχνε, αν αυτή η βροχή υπήρχε στη Λάρισα, στα Γιάννενα, στο ΑΚΑ, δεν θα έπαιζες καθόλου ποδόσφαιρο. Αλλά το πιο χαρακτηριστικό είναι μια φάση γύρω όταν έχει μπει ο Γιουνές, έχει κανένα 2-3 λεπτά που έχει μπει ο Γιουνές, που γίνεται ένα απίστευτο τρίγωνο των παικτών του Άρη και κάνει φοβερή πάσα ο Γιουνές στον Τικινή να τον βγάλει εντελώς μόνο του και η μπάλα κολλάει μισό μέτρο πριν φτάσει στο πόδι του Τικινή. Ο Άρης σε τέτοιο αγωνιστικό χώρο είναι έτσι δομημένος που δεν μπορεί να αποδώσει. Όταν μάλιστα τα ακραία σου μπακ δεν μπορούν να βγάλουν καλή σέντρα στο overlap και ακόμα κι αν την βγάλουν δεν έχεις τους παίκτες μέσα στην περιοχή για να αντιμετωπίσεις το Ριζβάνι και το Χατζησαΐα, δυο πανύψηλα δηλαδή στόπερ, τότε δεν έχεις καμία τύχη να κερδίσεις αυτό το παιχνίδι. Με την μπάλα κάτω δεν μπορείς να παίξεις κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο αγωνιστικό χώρο. Είναι αδύνατο. Ενώ Ατρόμητος έχει διαφορετικό ύφος παιχνιδιού, αλλά από την άλλη, το γεγονός ότι σε αυτό το μάτς, με αυτές τις συνθήκες, με το σκορ στο 2-0, δεν σήκωσες ούτε μία φορά την μπάλα για γιώμα, δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο Παντελίδης και θα προσπαθήσει να δουλέψει και την επόμενη σεζόν. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν κάνει και λάθη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πράγματα που θα του βγουν στο παιχνίδι και δεν θα του βγουν στο παιχνίδι. Οι αλλαγές του Παντελίδη δείχνουν το τι βγήκε στο παιχνίδι και το τι δεν βγήκε στο παιχνίδι. Είναι πολύ εύκολο βέβαια εκ του αποτελέσματος να λέμε ότι έπρεπε να βάλει τον Κόρχουτ και όχι τον Βαλεριάνο. Ο Βαλεριάνος, ο οποίος μετά την κλίση στην εθνική ομάδα, ίσως του πήγαν και έτσι του παιδιού τα παιχνίδια, έφτασε στο σημείο να είναι αρνητικός πρωταγωνιστής σε 4 γκολ. Όχι όμως μόνο ο Βαλεριάνος. Δεν φταίει ο Βαλεριάνος που αφήνουν τον παίχτη από τα ποιος είναι ο Κουλούρης που βγάζει τη σέντρα στο πρώτο γκολ να βγάλει ανενόχλητο στη σέντρα 4 ποδοσφαιριστές. Έχει λάθος θέση βέβαια. Ούτε φταίει φυσικά που γλιστράει. Αλλά επειδή λέει κάνουμε και πολλή κουβέντα για τον Ρος, για τον Ρόουζ. Πού είναι ο Ρόουζ στη φάση? Χάνει και τον Μπρούνο, χάνει και τον Κουλούρη. Γιατί είναι εκτός θέσης. Απλά είναι εύκολο να ξεφωνίζουμε τον Βαλεριάνο και πιο δύσκολο να ξεφωνίζουμε τον Ρόουζ ή τον Γκαρσία, γιατί κάποιοι σκέφτεστε και λέτε πρέπει να τους πείσουμε να μείνουν. Άρα αν πρέπει να τους πείσουμε να μείνουν δεν θα βλέπουμε τα λάθη που κάνουν. Ο Ματέο δεν υπάρχει χθες. Βέβαια, ακόμα χειρότερος από τον Ματέο είναι ο Λάρσον. Ήταν ο μπαμπάς του την κερκίδα, είπανε. Μάλλον τον γρουζούζεψε ο μπαμπάς. Και γενικότερα η ομάδα δεν τράβηξε χθες. Αλλά πρέπει να συνυπολογίσουμε όλα αυτά τα πραγματάκια που σας είπα. Γι' αυτό μπήκαμε με ύμνο Άρη. Γι' αυτό φωνάζουμε δυνατά Άρης, όπως φωνάζανε χθες οι 11-12 χιλιάδες που αψήφισαν τις καρέκλες και τραγουδούσαν μέσα στη βροχή και είναι ήρωες πραγματικά τα παιδιά και στα δύο πέταλα και στη θύρα 2 που μάλιστα στα πέταλα με 15 ευρώ εισιτήριο έδωσαν το παρόν και δεν σταμάτησαν λεπτό να τραγουδάνε για την ομάδα παρά το 0-2. Πολλά μπράβο λοιπόν στους φίλους της ομάδας και δεν το λέμε προκειμένου να τρελάνουμε τον κόσμο με επιφημίες ή οτιδήποτε άλλο, είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό την αναφέρουμε και γι' αυτό είναι άξια αναφοράς. Θα πάμε στο break, πάμε στο break και επιστρέφουμε για περαιτέρω ανάλυση και ποδοσφαιρική και μπασκετική. Εγώ στην ουσία δεν έκανα ανάλυση του αγώνα, εγώ στην ουσία έκανα ένα
Ένα. Τι έκανα. Τι έκανα, ναι, πώς λεγόταν αυτό που έκανα. Δεν ξέρεις τι έκανα. Λοιπόν, έκανα μια συνολική αποτίμηση. Νοοτροπίας. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Στο μοναδικό παιχνίδι που πήγα, 35 πόντους και της η ομάδα. Τι άλλο θέλετε να κάνω. Τι άλλο θέλετε να κάνω. Break. Λίμπρο 107,4. Επιστρέφουμε All About Arizona Air. Χρήστος Τσαλτίδης και Νίκος Παδόπουλος στα μικρόφωνα. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526. Την ερώτησή σας, το σχόλιο σας για το χθεσινό παιχνίδι. Στο Κλειάνδης Βικελίδης κόντρα στον Ατρόμητο. Βασίλης Καβαδίας, έκτημος του ήχου. Σε είπα. Δεν σε είπα. Προσπαθώ, ρε φίλε, να αποφύγω μια ίωση. Δεν είμαι και στα καλύτερά μου σήμερα. Είναι αλήθεια, αλλά εντάξει. Το παλεύμα σ' αρρώστησε. Αυτός ο καιρός. Λοιπόν, είπαμε κάποια πράγματα στο ξεκίνημα της εκπομπής και για το χθεσινό παιχνίδι και για τη χρονιά που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί για τον Άρη. Όχι βέβαια με τον τρόπο που θα ήθελε ακριβώς, γιατί η τέταρτη θέση ήταν ένα στόχος τον οποίο η ομάδα δεν πέτυχε. Okay. Αλλά βασικό στόχο που είχε τεθεί από την αρχή τη σεζόν μαζί με το κύπελλο ήταν η Ευρώπη. Το κύπελλο τελείωσε νωρίς. Αλλά ευτυχώς το ένστικτο της επιβίωσης, θα πω εγώ, οι μεταγραφές το Γενάρη και άλλα διάφορα στοιχεία γύρω-γύρω, έφεραν την ευρωπαϊκή έξοδο του Άρη που πρέπει να γίνει σημεία και τέρατα για να τη χάσει τις τελευταίες διαγωνιστικές. Δεν νομίζω τώρα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν σημαίνει βέβαια ότι η ομάδα στα παιχνίδια με Παντελικό και ξανά θα πρέπει να πάει χαλάρη και αδιάφορη. Ειδικά το μάτσο στο Αγρίνιο είναι πολύ δύσκολο. Και πρέπει ο Άρης, ειδικά μετά τις τελευταίες δύο εμφανίσεις που έχει πραγματοποιήσει, να παρουσιάσει ένα σοβαρό πρόσωπο, να κάνει μια ουσιαστική εμφάνιση. Γιατί ούτε χθες ήταν ουσιαστικός. Δεν προσαρμόστηκε στις συνθήκες του παιχνιδιού και στις συνθήκες που επικρατούσαν στον αγωνιστικό χώρο του Κλεάνδης Βικελίδης. Στον Ατρόμητο του βγήκε. Ήταν καλύτερος, πήρε αυτό το οποίο πήρε το ιδανικό βασικά, γιατί βολευόταν και με την ισοπαλία. Θα μπορούσε ο Άρης να προσεγγίσει διαφορετικά το μάτς, είναι η αλήθεια. Τι εννοείς προσεγγίσει διαφορετικά, τι να κάνει δηλαδή. Γιατί να μην περιμένεις εσύ πίσω. Άντε πάλι. Γιατί να μην το κάνει. Γιατί τρως γκολ στο 17. Γιατί μέχρι τότε τι ήσουν πίσω. Ε, φίλε, τι να κάνει, να μπεις μέσα για να περιμένεις τον Ατρόμητο πίσω να κάνεις τι. Γιατί. Τι να κάνει, και ωραία, περίμενε τον Ατρόμητο και Ατρόμητο σε σένα. Γιατί να σε περιμένει να βγει, όχι ήθελε ο Ατρόμητος. Γιατί να βγει ο Ατρόμητος να κάνει γκολ. Μπες συντηρητικά και δες μετά πώς θα πάει το μάτς. Ρε αγόρι μου. Περιμένεις πίσω, λες. Ο ναι. Ατρόμητος θέλει να πάρει το χ. Ωραία. Τι να τον περιμένεις πίσω, δεν θα κάνει παιχνίδι. Εγώ να δεν βάλει σου είπα 90 λεπτά να είσαι έτσι. Μπες έτσι να δεις. Αν θα φάει ο Ατρόμητος το τυρί, θα σου βγει. Αν δεν δε φάει το τυρί, τότε βγες πιο μπροστά. Τυρί να φάει, δεν γίνεται με στο Βικελίδη να παίξει εδώ και να περιμένει πίσω με τον Ατρόμητο. Γιατί ρε Χρήστα, τι θα σου πει κανένα τίποτα. Μα είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν σου είπα. Θες νίκη με δύο γκολ. Αρχικά, αρχικά ήθελες νίκη. Και παίζεις απέναντι στον Ατρόμητο. Αρχικά ήθελες και θα νίκη. Παίξεις να περιμένεις πίσω. Και ανάλογα με την εξέλιξη του μάτς θα βλέπεις και το σκορ. Τι λογική είναι αυτή. Δεν είμαστε προοδευτικοί, ρε παιδιά. Ο Άρης είμαστε. Okay. Προοδευτική το κάνει, περιμένει πίσω. Μα το έχουμε μάθει αυτό το περιμένει πίσω. Άρα του χρόνου να περιμένω πίσω με τον Ολυμπιακό. Να περιμένω πίσω με τον Παναθηναϊκό. Όπως είπες, να περιμένουμε την προηγούμενη εβδομάδα. Να περιμένουμε πίσω με την ΑΕΚ. Να περιμένουμε πίσω με την ΑΕΚ. Να περιμένουμε πίσω με τον Ατρόμητο. Να περιμένουμε πίσω με τον Αστέρα Τρίπολης. Να περιμένουμε πίσω με τον Πανετολικό, γιατί είναι καλό στις κόντρα επιθέσεις. Δεν είπα αυτό. Εσύ το είπες. Με τον Ατρόμητο περιμένω πίσω. Του χρόνου που θα κάνεις ένα άλλο ρόστερ. Θα πας και σε μια διαφορετική. Τι σημαίνει περιμένω πίσω. Με εξοργίζει που το ακούω αυτό το περιμένω. Σε μια διαφορετική φιλοσοφία. Μπαίνεις να κερδίσεις. Γιατί αν δεν έμπαινες να κερδίσεις. Και έμπαινες να περιμένεις πίσω, θα λέγαμε χάσαμε πολύτιμο χρόνο. Καλά, εγώ δεν σου είπα ένα ημίχρονο να είσαι πίσω. Πόσο είναι, 25 λεπτά. Μπες και δες αναλόγως πώς σου πάει το μάτς. Το πλάνο δεν είναι μόνο πριν το παιχνίδι, και την ώρα του αγώνα το καθορίζει το πλάνο. Τον γκολ πώς το τρως. Στην κόντρα. Ποια κόντρα τρώσε. Τέσσερις παίκτες έχεις μέσα στην περιοχή. Ποια είναι η κόντρα. Κόντρα είναι με τέσσερις αμυντικούς μέσα στην περιοχή. Υπάρχει. Τέσσερις αμυντικούς. Δύο παίκτες έχει ο Ατρόμητος. Αυτό που σε βγάζει τη σέντρα. Αυτό που βάζει τον γκολ και έναν έξω την περιοχή. Είναι λάθος και υπάρχει και ανισορροπία στην άμυνα. Δεν είσαι οργανωμένος πίσω. Δεν έχει οργανωθεί. Άλλο το να είναι τέσσερις παίκτες στην περιοχή δεν σημαίνει ότι έχει και μια οργανωμένη άμυνα. Είναι ο Τζανακάκης τα δύο στόπερ. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι τέσσερις παίκτες πίσω ότι είναι και οργανωμένη άμυνα. Είναι όλη άμυνα. Ναι, σου λέω, δεν ήταν οργανωμένη. Οργανωμένη μια χαρά είναι. Okay. Ανοργάνωτη είναι στο μυαλό του. Okay. Το γκολ δεν το βάγει στην κόντρα.
Το δεύτερο τρως την κόντρα από λάθος που κάνεις. Okay. Άκου και να περιμένεις πίσω. Φυσικά. Όταν του χρόνου θα κάνεις μια άλλη ομάδα που θα μπορεί. Να μην περιμένεις πίσω. Όχι, άκουσα με λίγο. Εσύ είπες νωρίτερα, εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτά τα οποία είπες εσύ. Και είναι αλήθεια. Εγώ διαφωνώ με το τέτοιο. Με το τέτοιο θα μπορούσε να προσεγγίσει διαφορετικά το παιχνίδι. Μια χαρά το προσέγγισε. Μπήκε δυνατά και παραλίγο. Άμα το βάζει τον γκολ του την κοινή στο 9, τι θα λέγατε. Να περίμενε πίσω. Η μπάλα πάει λίγο τέτοιο. Δεν γίνεται από το δοκάρι και μέσα και το δοκάρι και έξω να αξιολογούμε μετά τον τρόπο παιχνιδιού. Ο τρόπος παιχνιδιού αξιολογείται και εκ του αποτελέσματος για τον προπονητή. Δεν αλλά δεν γίνεται την τακτική. Καλά, όταν λες να προσεγγίσεις διαφορετικά, ποιον κράζεις, εμένα. Δεν το κράζω, ρε Χρήστανδε, γιατί απαραίτητα να κράξω τον προπονητή. Κριτική κάνουμε, δεν είναι κράξιμο. Ρε φίλε, κριτική να βασίζεται κάπου. Δεν γίνεται κριτική να βασίζεται στο αποτέλεσμα. Εγώ ξέρω ότι ο Άρης φέτος τα πολύ καλά του παιχνίδια τα έχει κάνει όταν παίζει στην κόντρα και όταν περιμένει πίσω κυρίως. Γεια σου. Και όπως είπες και εσύ νωρίτερα, εγώ θα χρησιμοποιήσω. Λάθος κάνεις. Με την ΑΕΚ περίμενε πίσω. Ναι. Τι ναι. Συγγνώμη, αλλά περίμενε. Γιο-γιο την έκανε την ΑΕΚ. Okay. Ποιον περίμενε πίσω. Okay. Πού περίμενε πίσω, ρε φίλε. 12 τελικές στο ημίχρονο είχα. Και τι σημαίνει αυτό. Τι πίσω περίμενα. Δεν σημαίνει ότι. Να καταλάβω τι σημαίνει περιμένω πίσω. Ας τον αντίπαλο να σου δώσει χώρο, ρε Χρήστα. Τι χώρο να μου. Ας τον να ανοιχτεί αυτός. Εγώ δεν κατηγορώ, επαναλαμβάνω τον Παντελή. Ποιος να ανοιχτεί. Ρε, το κάνει. Ο αντίπαλος έρχεται να πάρει το χ και να τον δώσω να ανοιχτεί. Δεν θα ανοιχτεί ποτέ. Ας τον να δει πόσο το πάει και αν δεν παρεκκλίνει του πλάνου του, άλλαξε το κι εσύ και ανέβα μετά πιο επιθετικά. Και μέχρι τότε τι θα κάνουμε. Κουβέντα κάνουμε. Δεν κατηγορούμε κανέναν. Φίλε, ναι, αλλά η κουβέντα αυτή να στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Και εγώ σε στηρίζω πραγματικά γεγονότα. Δεν είναι πραγματικό γεγονός. Οκ, εντάξει, διαφωνούμε. Δεν είναι πραγματικό γεγονός. Διαφωνούμε. Αν στο 9 η ευκαιριάρα του την κοινή. Διαφωνούμε. Big goal, ναι. Θα μου λέγατε άλλα. Εντάξει, αυτό είναι. Με εκνευρίζει ότι διαμορφώνει την κριτική σα από το αποτέλεσμα. Όχι. Θα μπορούσε να προσεγγίσει διαφορετικά το παιχνίδι. Παίζει Άρης Ατρόμητος. Θέλω μόνο νίκη και θα περιμένω εγώ τον Ατρόμητο, ο οποίος θέλει χ, να βγει από την περιοχή του που δεν θα βγει ποτέ. Δεν θα βγει ποτέ, ρε φίλε, από την περιοχή του. Λίγο και μετά δέστο και μετά αναλόγως το κάνεις. Όχι, γιατί τι να περιμένω, αφού ξέρω δεν πρόκειται να βγει. Τέλος πάντων. Θα βγει από την περιοχή του Ατρόμητος όταν θέλει το χ. Για ποιο λόγο. Έχεις τη γνώμη σου, έχω τη δικιά μου. Δεν είναι. Η ουσία είναι ότι η ομάδα έχει πετύχει την ευρωπαϊκή της έξοδο. Καλά, αυτό. Η χρονιά σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι επιτυχημένη. Μεγάλο μερίδιο αυτή τη επιτυχία. Τώρα μιλάμε για το παιχνίδι το χθεσινό. Μεγάλο μερίδιο αυτή τη επιτυχία έχει και ο Παντελίδης, έχουν και οι ποδοσφαιριστές. Οι άνθρωποι που φέραν του παίκτες το Γενάρη, για να μην νομίζει ότι κάποιο. Το επιτυχία να το πούμε αφού σφραγιστεί. Εντάξει, τώρα πρέπει να γίνουν σημεία και τέλα. Άμα γίνουν τα σημεία και τέλα, με τον Άρη γίνονται. Εντάξει. Μετά θα αλλάξουμε. Σκέψω να γυρίσει ο Παναθηναϊκός χθε. Ο Παναθηναϊκός σε ενοχλεί. Και εκτό να βγει το ίδιο πράγμα είναι. Το κύπελο πρέπει να περιμένει. Δεν νομίζω τώρα στο κύπελο να γίνουν σημαία και τέλα. Βασίλη το χαλί. Βάλε το χάλι του Νίκου. Βάλε το χάλι του Νίκου. Το κύπελο περιμένεις για να. Γιατί η επιτυχία εδώ τώρα κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Γιατί αν βγεις πέμπτος και δεν βγεις Ευρώπη, απέτυχες. Καλά, ναι. Διαφοροποιείται η όλη φάση. Μετά θα λέμε άλλα πράγματα. Δηλαδή. Αυτό μου λες. Φίλε, φυσικά. Α. Στο τελικό αποτέλεσμα. Ωραία. Μισό λεπτό. Πες ότι παίζεις χθες στην Ευρώπη. Μετά θα αυξηθεί δηλαδή η κριτική για το μαζί με τον Ατρόμητο. Όλα κρίνονται με βάση τον στόχο. Αν δεν χάνω το στόχο, δεν μπορεί να έχω την ίδια κριτική με το να χάνω το στόχο. Δηλαδή να σου πω κάτι. Αν στο Εργοτέλης Άρης έβγαινε 3-3, ναι. Η κριτική θα ήταν η ίδια. Ανάλογα με την εξέλιξη του μάτσου. Από 3-0-3-3. Χαζώσε. Από 3-0-3-3. Ίδιο ακριβώς. Και το έκανες 3-3-0. 3-3 ναι. Και πρόκληση. Θα κριτικάραμε το κακό διάστημα της ομάδας και θα λέγαμε μπράβο τους που αντέδρασες. Αυτό μα τι σου λέω τώρα. Okay. Θα λέγαμε γλίτωσε τα χειρότερα, ξύπνησε στο τέλος. Αλλά καμπανάκι εμφάνισε το πρώτο μηχρό. Ναι, καμπανάκι, όχι τις μάνες σας και τέτοια. Γιατί είπε κανένας, είπα εγώ τις μάνες σας. Όχι εσύ, ο κόσμος. Ο κόσμος, εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί. Άλλο η κριτική και άλλο να περνάμε αυτή τη λεπτή κόκκινη γραμμή και να πηγαίνουμε στους πούλους και στους αφορισμούς. Όχι, εκεί ήθελε τέτοια. Μπινελίκια. Α, εκεί ήθελε μπινελίκια. Ναι, κάπου θέλει και μπινελίκι. Όχι μάνες. Όχι, μάνες ποτέ. Ναι, μάνες ποτέ. Ξαναβρίζω μάνες, το διακόπτω και φεύγω. Λοιπόν, μπινελίκια και τέτοια. Εδώ τώρα, αν ο στόχος σου ήταν η τέταρτη θέση για να βγεις Ευρώπη και με την πέμπτη δεν έβγαινες και έκανες δύο ήττες από Παναθηναϊκό και Ατρόμητο,
φίλε, θα ήταν διαφορετική η κριτική. Αυτό όμως δεν ανέβηκε την κριτική που έγινε για το παιχνίδι. Όχι, που δεν φυσικά και δεν την ανέβηκε. Okay. Μα το είπα και πριν αυτό. Έτσι, μπρο. Αλλά είναι φυσιολογικό όταν πετυχαίνεις το στόχο σου να είσαι λίγο πιο ελαστικός. Γιατί και ο ποδοσφαιριστής αδειάζει. Φάνηκε λοιπόν ξεκάθαρα και χθες ότι οι παίκτες μας μετά την νίκη επί του Όφη και τη διαφορά που πήραν για την πέμπτη θέση. Υποσυνείδητα χαλάρωσαν. Okay. Ναι. Ναι. Δεν φαίνεται. Είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία ομάδα και που και γι' αυτό το μάτς στο Αγρίνιο την Κυριακή θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γιατί δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Το μάτς στο Αγρίνιο λοιπόν που λες. Εντάξει, είναι διαφορετικό παιχνίδι. Να κάτσουμε πίσω να περιμένουμε και τον Πανετολικό. Ανάλογα. Ε? Ανάλογα. Τι ανάλογα. Θα γίνει το απαιτούμενο σκάουτινγκ και θα το ζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Α. Εντάξει. Ωραία. Τον Παναθηναϊκό και αυτό να τον περιμένουμε πίσω. Γιατί να μην το κάνεις. Α, να περιμένουμε πίσω τον Παναθηναϊκό. Γιατί να μην το κάνεις, αφήσα. Εσύ δεν είπες ότι η ομάδα έχει αδυναμίες. Όταν έχει αδυναμίες, δεν πρέπει να προφυλάσεις αυτές τις αδυναμίες. Η προφύλαξη των αδυναμιών. Αδυναμιών. Αδυναμιών, σωστά το είπα. Ωραία. Λοιπόν, είναι να κάθεσαι πίσω. Όταν πρέπει, ναι, δεν είναι κακό. Η Ελλάδα καθόταν πίσω και πήρε γιούρ. Η Ελλάδα έπαιζε φίλε με τη Γαλλία. Τη Γαλλία. Ε, ναι. Ε, τι? Με τη Ρωσία έπαιξε. Με τη Ρωσία έχασε που κάθεσε πίσω. 2-1. Βρίζα μου. Είχε καθίσει πίσω και το μάτς. Όχι πίσω κάθισε. Πήγε να κρατήσει το πίσω και θα έχανε κιόλα. Όχι θα έχανε, έχασε. Τέλος πάντων. Πάντως η βροχή δικαιολογία δεν είναι. Όχι, η βροχή είναι τεράστια δικαιολογία για τον Άρη. Όχι. Γιατί έχει τέτοιους παίκτες που δεν μπορούν να παίξουν. Τι έχει. Ριζβάνι, Χατζη Ισαΐα, Μπρούνο, Μπούσου. Ο Μπρούνο είναι άσχημος, ε. Δεν κατάλαβες, ε. Δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Let's agree to disagree. Δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Έχει παίκτες που μπορούν να παίξουν σε τέτοιο κήπεδο. Εμάς δεν μπορούν να παίξει ο Φετφατζίδης, ο Ματέο και οι υπόλοιποι και ο Λάρσον. Είναι κοντο τέτοιοι. Okay. Εμάς είναι τσίκι τσίκι γρήγορα και τέτοια και ταχύτητα. Okay. Πώς θα παίξεις αυτό το γήπεδο όταν το προσόν σου είναι να παίζεις καλό γρήγορο ποδόσφαιρο, να πετάς την μπάλα στο χώρο και να τρέχεις. Δεν γίνεται ρε φίλε. Ακόμα και ένα τεράστιο ατού σου, μια πολύ σημαντική και μεγάλη λεπτομέρεια. Ο Ατρόμητος πώς έτρεχε στην κόντρα στο βρεγμένο γήπεδο. Ποιος έτρεχε στην κόντρα αγόρι μου. Ο Ατρόμητος έβαλε τον γκολ σε οργανωμένη άμυνα. Σε οργανωμένη άμυνα το πρώτο γκολ. Και στο δεύτερο γλιστράει ο παίκτη σου. Τέλος πάντων. Γλιστράει ο παίκτη και βγαίνει μόνος του. Θα υπάρχουν και αυτές οι μέρες. Στο δεύτερο ημίχρονο Ατρόμητος έτρεχε στο τέτοιο. Διαχείριση του αποτελέσματος έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Έτρεχε. Άλλαζε πάσα. Έκανε διαχείριση του 0-2 ρε χρήσατε. Πες μου λοιπόν ποιος είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας χθες. Που λες δεν μετράει το βάρη γήπεδο. Πιο καθοριστικός παράγοντας για ποιο. Αυτά τα μαθήματα είναι δωρεάν. Okay, έγινε, ναι. Δωρεάν. Ναι, ναι, ποιος... Άνευ αποδοχών. Ναι, ναι, για ποιο πράγμα, ποιο καθοριστικό πράγμα. Ποιο είναι θέμα. Το μεγαλύτερο προσόν του Άρη στα τελευταία μάτς. Στο δεύτερο γύρο. Ο Ματίγια. Okay. Τα στημένα. Δεν το βοήθησε. Εκεί... Πέντε φορές λοιπόν ο Ματίγια. Εκεί η βροχή έχει την μπάλα. Α, εκεί έπαιξε τον ρόλο. Στα χτυπήματά του. Πέντε φορές έχει την μπάλα. Εκεί... Στο σημείο εκεί... από το οποίο στα προηγούμενα μάτς. Βρήκες γκολ. Εκεί συμφωνούμε. Υπάρχει και ο καθοριστικό πράγμα. Θα βασίζει, δηλαδή. Εκεί συμφωνούμε. Θα βασίζει, ο Φετφατζίδης και ο Ματέο λίγο ακόμα και θα πνιγόντουσαν. Θα βασίζει δηλαδή μια ζωή σα στη μέρα. Σωσίδιο θέλανε. 1,50 είναι. Οκ, okay, εντάξει. Εσύ δεν είχες σωσίδιο. Okay. Ε? Εσύ πας στην υπερβολή. Θες να πεις κάτι, οκ, okay, το καταλαβαίνω, ναι, αλλά εσύ το πας στον υπερβολή. Φίλε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο που παίζει ο Άρης. Έχει τα υπέρ και τα κατά. Σε τέτοιο γήπεδο ο Άρης, έτσι όπως είναι σήμερα, δεν μπορεί. Δεν μπορεί γρήγορος παίκτης. Ο Άρντα και ο Μπρούνο δεν είναι γρήγοροι δηλαδή. Ο Άρντα και ο Μπρούνο είναι και ένα κεφάλι πιο ψηλή. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό για τη σωματοδομή του ποδοσφαιριστή. Για τον τρόπο με τον οποίο θα κοντρολάρει την μπάλα. Και ο Άρντα είναι καλύτερος φίλε. Ο Άρντα είναι καλύτερος από τους παίκτες που έχεις. Καλός ή κακός. Άμυαλος είναι. Ο Ουάρντα είναι καλύτερος. Γύρω ήταν χθες πάντως. Τις έκανε τις χαζομάρες. Λίγο στην αρχή έκανε κάτι βλαχομαγκές. Ναι, αλλά, μετά, αλλά okay. Είναι καλύτερος. Ναι. Αλλά είναι δανεικός στον Ατρόμητο. Οκ, okay, τι να κάνουμε, είναι στον Ατρόμητο. Ο Κουλούρης είναι καλύτερος από το δικό σου σεντερφόρ. Και ο Ματέο είναι δανεικός στον Άρη. Ο Κουλούρης είναι καλύτερος από το δικό σου σεντερφόρ. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Μπρούνο δεν χρειάστηκε να κάνει το παιχνίδι που έκανε ο Ματίγια.
Άρα αφού έπαιζε μια καλύτερη ομάδα, περίμενε. Και έπαιζε μια καλύτερη ομάδα. Πώς θα πάει. Έπαιζε με δύο, έπαιζε κόντρα σε μια ομάδα που τα δύο τη στόπερ παίζουν μαζί τρία χρόνια. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω, νομίζω. Και εμάς έχουν παίξει 10 παιχνίδια. Και έχουν παίξει 10 παιχνίδια με τα στόπερ του να παίζουν με του ίδιου μπακ ή να έχουν ελάχιστα. Παίζει πάρα εγώ πολύ μεγάλο. Ή ελάχιστα αλλαγέ και εμά. Την μια εβδομάδα παίζει αριστερά ο Βαλεριάνο, την άλλη μέρα δεξιά. Και είναι ο Βαλεριάνο. Εγώ δεν αφισβήτησα. Δεν είναι ο Κυβρακίδη. Μια δεμένη ομάδα που έχει τον ίδιο προπονητή από πέρυσι και είναι πιο δουλεμένη. Αυτά, και λοιπόν, έχει μια ογένεια. Ναι, σε παιχνίδι ειδικών συνθήκων. Ωραία. Όλα αυτά λοιπόν που τα παρουσιάζει και εσύ πα και τα παίζει όλα για όλα και ρισκάρει. Πήρε ένα ρίσκο, έχασε τελείω ρε Χρυσάτε. Αυτό είναι κανένα ρίσκο δεν πήρε. Πού το πήρε το ρίσκο. Το ρίσκο που είναι. Εγώ δεν το λέω με κακό. Δεν καταλαβαίνω και ποιο δεν το λέω ρίσκο. Ό,τι λέω. Δεν, τι το, λέω, έκανες, δεν το λέω με δόλο. Τι έπαιξε, ρε φίλε. Έπαιξε 4-4-2 με δύο επιθετικούς. Δεν ανοίχτηκε. 4-2-3 όχι βέβαια. Okay. Καθόλου δεν ανοίχτηκε. Okay. Έπαιξε κανονικά. Okay. Παίζει και ο αντίπαλος. Κάνει εκπληκτική σέντρα στο πρώτο γκολ. Okay. Γιατί δεν απλώνει το ποδάρι του το δεξί σου μπακ. Αυτή είναι η εκπομπή που αγαπήσατε. Και το αριστερό σου μπακ παίζει. Κάνει τέτοιο ζεμπεκιά. Τερλέγκα. Αυτή είναι η εκπομπή που αγαπήσατε. Όπως θα παίρνω τις τροφές, αν θέλεις, κοίταξε με. Κοίτα, αυτή είναι η αλήθεια. Και θα αγαπάτε. Στο δεύτερο γκολ, ο Μπρούνο πάει κατά μέτωπον, φίλε. Το αριστερό σου μπακ γλιστράει. Και εσύ, ρε Παπαδόπουλε, γλιστράς. Και το στόπερ σου είναι αλλού για αλλού. Δεν είναι θέμα τακτικής προσέγγισης ότι ανοίχτηκες. Αυτό είναι λοιπόν. Αυτοί ούτε γλίστρισαν σε μια φάση, ούτε πέσανε κάτω και βάζαν τα ποδάρια τους όταν έβγαζε σέντρα. Αυτή είναι η διαφορά, φίλε. Αυτή είναι, λοιπόν, με τρεις τελικές δύο γκολ είχε ο Ατρόμητος. Κάτσε, ρέμισε, ρέμισε. Που ανοίχτηκες, δεν είναι ρεμό, όχι. Ναι, ναι, ναι. Να μάθετε να βλέπετε ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, ναι. Όχι μπάλα. Ναι, ναι, θα μάθουμε. Λοιπόν, αυτή είναι που αγαπήσατε και αγαπάτε. Έτσι έχει μια ένταση, έχει τέλος μια ζωή. Τέλος τα δημοσιογραφικά για σένα, πας στη θύρα 2. Τι? Προπονητή της Κερκίδας. Απ' τη 2 τα βλέπεις. Κοίτα, αν με έχεις εδώ πέρα θα λέω τη γνώμη μου. Αλλιώς, άμα είναι να βγω έξω, λέει. Και να έρθει ο Γκάτσος. Όχι, καλά κάνεις και μαζεύεις τη γνώμη σου. Γιατί ο Γκάτσος λέει τη γνώμη του. Χειρότερος από σένα είναι. Λοιπόν. Καλά κάνεις και λες τη γνώμη σου, γιατί ναι. Μέσα από τη γνώμη σου ναι. Μπορώ και απαντάω. Αν δεν με έκανε εσύ τώρα τουρμπίνα, ο δεν θα τα λέω. Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Εσύ εγώ έχω τη δικιά μου, εσύ έχεις τη δικιά σου. Τι να, ποια γνώμη να έχεις βρε συμπέθερε, που έκανε story, είδα τώρα, story το τσάι που πήρες. Ωραίο τσάι. Story το τσάι, ο συμπέθερος. Ωραίο τσάι. Ο συμπέθερος που έχει γνώμη για το ποδόσφαιρο. Θα φωνά, φυσικά θα που έκανε story το ναι. Τσάι. Τι να κάνω, ο συμπέθερος. Τι να κάνω ρε φίλε, χειμωνιάσαμε. Τι να κάνω. Ο Άγγλος Λιμπερίστας. Αρρωστήσαμε κιόλας. Λοιπόν. Ο οποίος πήγε κουρεύτηκε το Σάββατο για να έρθει στην έκθεση κουρεμένος. Για τα κοριτσάκια εκεί πέρα. Και σαλιάριζε με τις promo girls. Αμέντα θα κουρευόμουν από την Τετάρτη, χρήσαν 10 κουρευόμουν το Σάββατο. Καλό. 1-1. Λοιπόν. Τι 1-1, 3-0 κέρδισα από την ημίχρονο. Ναι, ναι. Σαν Απόλλων Λάρισας τρίκαλα είμαστε. Ναι, έγινε. Έγινε. Λοιπόν, πάμε στο break σιγά σιγά. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της ζωντανής αυτής εκπομπής, με νεύρο πάντα. Έχουμε τίποτα άλλο να προσθέσουμε για το μάτς. Νομίζω πάνω κάτω καλύψαμε. Σημείωσε τα λάθη της ομάδας. Μετά τις 6 το λόγο θα πάρει ο κόσμος για να πει κάτι τέτοιο. Σημείωσε τα λάθη της ομάδας. Τα σημείωσες. Τι εννοείς. Σημείωσε ότι αυτό το μάτς δεν ήθελε ματίγια. Και ήθελε μπάσα. Τα είπες αυτά. Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά ούτε ο μπάσα νομίζω έκανε για αυτό το παιχνίδι. Ποιος έκανε. Ένας ο Κυριάκος Σαββίδης. Όχι, ένας ένας μου το έστειλε και δεν παίζει λέει ο Κυριάκος Σαββίδης. Ξέρεις ποιος θα έκανε. Και δεν το λέω τώρα για να κλειομενήσω. Ξέρεις ποιος θα έκανε για αυτό το παιχνίδι έτσι όπως ήταν. Ο Ιντζόγλου. Ναι. Θα έκανε, φίλε. και όμως θα έκανε. γιατί σε αυτό το μάτς ήθελες δύο κόφτες για να καλύπτουν τους χώρους πίσω σε αυτό το γήπεδο. Έτσι είναι. Λοιπόν. Έτσι είναι οι ποδοσφαιρικές κουβέντες. Για μπάσκετ θα πεις τίποτα. Εγώ δεν είδα, φίλε, εσείς πήγατε και με αφήσετε μόνο μου στη Sport Expo. 95-60. Δεν ξέρω τι έγινε. Και λέει ο Χριστάκος, ρε μπαμπά, στον μπάσκετ είμαστε πάρα πολύ καλοί. Χριστάκο, που να δεν είδες τα υπόλοιπα όλα τα μάτς. Δεν είδες τα προηγούμενα, δεν ξέρεις τι γίνεται. Λέει 35 πόντους δεν κερδίσαμε. Λοιπόν. Στο πρώτο λέει βάλανε ένα καλάθι μόνο. Στο πρώτο δεκάλεπτο. Όντως λέω, ο Μαδάρα. 26-2 ήταν το σκορ. 26-4. 26-2 ήταν το σκορ. Να τον απολύσω τώρα ή μετά, πες. Να απολυθεί, επιμένει κιόλας. 100 ευρώ βγάλε. Για να 100 ευρώ. Δεν έχω μαζί μου. Το χρωστάς. Α! Πόσο ήτανε? 26-2, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, το δίνω. Παρόλο που έχω δίκιο, πρόσεξε. Του λέω 26-2, λέει την μπουρδα του. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Και του λέω 26-2 ήταν. Επιμένει! Έχει δίκιο. Για μάτς ήταν προχθές που ήμουν εκεί εγώ. Έχει δίκιο. Το βλέπα από το online της ΕΡΤ εγώ, αλλά... Φίλε, κάναμε και θέμα.
Είναι η δεύτερη χειρότερη επίδοση στην και ιστορία της Α1 μετά το 1-0 που είχε το Μαρούσι. Και το έγραψα και εγώ κιόλας. Εντάξει, αυτό του δίνω δικιάτη. Θα πάει. Το παλιάμπελο. Σκέψου. Λοιπόν, και είναι 28,5. Εσείς. Σκέψου όταν γίνει 32 τι θα μας κάνει. Πω. Τα αερόστα του φιλέα Φόγκ στις 80 μέρες. Στην, πώς ήταν, ο γύρος του κόσμου στις 80 μέρες. Ο Τσάκι Τσάν θα είσαι σε εκείνη. Λίμπερο 107,4 All About Aris on Air. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η πιο ζωντανή εκπομπή του Άρη, κυρίες και κύριοι, στα FM. Αλήθεια είναι αυτό. Η εκπομπή η οποία δεν φημώνει τον παρουσιαστή που δεν συμφωνεί με τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας. Κάτσε, εσύ μία είσαι φιλοξενούμενος. Κεντρικός αμυντικός είμαι. Μία είσαι κεντρικός. Αποφάσισε τι θα είσαι τελικά. Κεντρικός αμυντικός. Βασικός συντελεστής της εκπομπής εσύ. Εγώ είμαι guest star. Άρα να προσπάθησα να φημώσω εσένα. Okay. Παρ' όλα αυτά δεν το καταφέρνεις ποτέ. Είναι το αλατοπίπερο. Το αλατοπίπερο τι να το κάνεις. Καλό είναι. Ρίξε ρίγανη. Και ρίγανη, καλή είναι. 23-10-287-888. Οι δικές σας γραμμές live. Στον αέρα. Έχει δίκιο ο φίλος μου Γιώργος Αιγίδης που στέλνει ότι δεν είναι νηστεία. Αυτό που κάνουμε εμείς. Τι είναι. Δηλαδή, η νηστεία σημαίνει και ποσοτικά να τρως λιγότερο. Όχι, λέει, να τρώμε σαντουιτσάρες με καλαμαράκια κτλ. Αυτό είναι η πραγματική νηστεία. Εγώ δεν είπα ότι νηστεύω. Ναι. Εγώ είπα ότι κάνω μία αποτοξίνωση με αφορμή το συγκεκριμένο. Η νηστεία, άμα είναι που βγάζει την νηστεία, πρέπει να κάνει από τα πάντα. Αυτό. Από τα πάντα. Εγώ έριξα τις μπριζολάρες μου σήμερα στο φούρνο. Γυρνάμε. Εγώ κάνω μία αποτοξίνωση, επειδή υπάρχει η ευκαιρία αυτή, αυτές τις ημέρες. Καλό ένα είναι, μήνα, καλό είναι. Καλό 40 είναι. Μέρες πόσο είναι, καλό είναι. Να μην τρώμε κρέας, λίγο να καθαρίσουμε λίγο. Βέβαια θα μου πεις, δεν τρως κρέας και τρως καμιά αρμαθιά πατάτες τι κάνεις. Μη σου έρθει απότομα μετά το κρέας όμως. Τι? Γιατί δεν έτσι νομίζω ότι έχουμε τέτοια ζητήματα και τέτοια θέματα. Στο εύχομαι. Ίσα-ίσα ελπίζω να μην παχύνω αυτό το διάστημα. Τρως πολύ ψωμί. Όχι, ψωμί δεν τρώω. Πατάτες τι κάνεις. Πατάτες τι κάνεις. Λοιπόν, άρα. Αυτό είναι το σωστό. Λέει ο και έχω δύο παρατηρήσεις. Μια σουβλακάρα, λέει ο Γιάννης Παραπονιάρης. Και κάτι που έχει δίκιο ο Γκάτος, ο οποίος ήταν το τοτέμ του Λίμπερο και του Ολαμπαοτάρη στην έκθεση τη Sportexo. Ευχαριστούμε καταρχήν όλους όσους πέρασαν από εκεί. Ο Γκάτος τα σάρωσε όλα. Πήρε και 6 τηλέφωνα, έμαθα από κορίτσια. Μπράβο, Γιώργο. Λοιπόν, 2 το δώσαν μόνες του και 5 από αγόρια. 6 είπε. 6 από κορίτσια και 5 από αγόρια, σου λέω. Τα αγόρια πήγαν και του λέγανε να σου δώσω το τηλέφωνο μου. Μάλιστα. Λοιπόν, 5 πήρε τέτοιο Γκάτος. Δεν ξέρω ποιος θα καλέσει πρώτος. Θα δούμε, μπείτε στη σειρά. Ελεύθερο παιδί είναι. Είπε πάντως την πολύ σοφή κουβέντα ότι είναι η ιεροσυλία δίπλα στη λέξη μπιφτέκι να βάζει το λαχανικό. Έχει δίκιο. Ανοίγουμε γραμμές τώρα που φορτώνει το κέντρο μας. 23-10-287-888. Έχουμε φίλο Βασίλη. Πάμε στον πρώτο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Δυστυχώς, παιδιά, χάσαμε. Αλήθεια. Αυτό που συμβαίνει και σε αυτό το παιχνίδι και στο προηγούμενο, αλλά μην μπερδεύεστε ή να μην μπερδευόμαστε, το είδαμε και σε ένα μικρό μέγεθος και με τον Όφη. Προειδοποίησε ο Όφη όταν φάγαμε τον γκολ. Ή είμαστε πολύ αφελείς ή δεν ξέρω, κάτι άλλο συμβαίνει. Τη λέξη αφέλεια την έχει χρησιμοποιήσει και ο Παντελίδης, ναι. Ωραία. Εντάξει, συμφωνούμε τότε. Είπε ο Νίκος. Το θέμα είναι ποιο. Ναι. Ότι ο Νίκος είπε μια κουβέντα. Ότι έπρεπε να παίξει αμυντικά. Εγώ δεν θα πω ότι έπρεπε να παίξει αμυντικά. Έπρεπε να παίξει μυαλωμένα. Ναι. Γιατί όπως είπε πάλι ο Νίκος ο Παπαδόπουλος την προηγούμενη εβδομάδα, προσεγγίζοντας το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ξέρετε, λέει ο Κάναρντι, άλλες φορές παίζει 4-4-2, άλλες παίζει 3-6-1. Είναι έτσι, Νίκο? Έτσι είναι, ναι. Μπράβο. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί προσαρμόζεται στο κάθε παιχνίδι και στην πορεία μπορεί να αλλάξει. Έτσι. Εμείς έχουμε έναν κακό καιρό που οι παίκτες μας, όπως πολύ σωστά είπε ο Χρύσανθος, είναι τεχνίτες, είναι ντυλικάτοι, θέλουν το χώρο να παίξουν και στο δεύτερο μήχρονο προσπάθησαν να παίξουν. Αν δείτε που πήγαιναν οι παλιές, πραγματικά ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Δυστυχώς δεν μας άφησε το τερέν. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα έπρεπε να υπάρχουν χώροι. Θα σας θυμίσω. Η ναι. πρώτη ευκαιρία που έκανε ο Ατρόμητος, έκανε μια πορεία 55 μέτρων το σου του Μανούσου, ο ποδοσφαιριστής. Ναι. Ο Μανούσου, ναι, όποιος Μανούσου και να είναι αυτός. Ναι, ναι. Αυτό σημαίνει ότι ή υπάρχει αδιαφορία στην ομάδα, χαζεύουν παντού και
οι φάσεις του Ατρόμητου, γιατί έβαλε γκολ ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος έβαλε τα γκολ γιατί ολοκλήρωνε και τελείωνε ανενόχλητος στις φάσεις του. Σε αντίθεση με εμάς που είχαμε τόσες και ίσως και λίγο περισσότερες τελικές, που δεν ήμασταν ποτέ μόνοι. Είπε ο Χρήσανδος, πήγε να κάνει σέντρα και ήταν το πόδι του άλλου μπροστά. Πήγε να κάνει κεφαλιά ότι κοινή και ο Γιουνές, εκεί έγινε και μπέναλ τελικά, όπως είπε και ο, αυτός της διαιτησίας εκεί πέρα που αναλύει τις φάσεις. Είναι η πρώτη φάση που ο Κάκος είπε υπέρ του Άρη, ότι είναι πέναλτι. Ναι, όχι, εγώ δεν τους βλέπω αυτούς, Χρήσανδε, εγώ είδα του Βαρούχα. Και λέει, αυτό είναι πέναλτι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν στέκομαι στο πέναλτι, εγώ στέκομαι στο ότι τον σπάσαν τα μούτρα εκεί που ξέφυγε λίγο από το center back, τον σκότωσε ο τερματοφύλακας. Ότι κοινή, έκανε την κεφαλιά, υποποίηση, καλή ευκαιρία. Δεν μπορούσαμε να σουτάρουμε. Γυρνούσαμε πίσω, ούτε σέντρα να κάνουμε. Ενώ αυτοί τα τελειώναν όλα. Κυκλοφορούσε μπάλα άνετα στα χαφ. Άρα λοιπόν, εάν λέγεται αυτό αμυντικό παιχνίδι να προσέχω το κέντρο μου, ας παίξω αμυντικό παιχνίδι. Εγώ λέω ότι δεν είναι αμυντικό παιχνίδι αυτό. Και ο Άρης είναι παιχνίδι, επίσης, παιχνίδι κάτι... έξυπνο να μην αφήνεις τον άλλον να είναι μόνος του. Και ο Άρης, κάτι παραλείψαμε να πούμε πριν χθες, κυρίως μεσοπιθετικά το είδα εγώ, το έκανε και μεσοαμυντικά, έκανε πάρα πολλά λάθη. 61 λάθη. Κοίταξε, Νίκο, από ένα σημείο και μετά, όταν μπαίνεις δύο γκολ πίσω και προσπαθείς να στρώεις παιχνίδι, πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο πήγε κάποια τρίγωνα, όπως είπε ο Χρήσανδος προηγουμένως κλπ. Τα είδαμε. Και άμα το ξαναδείς στο παιχνίδι όπως το ξαναείδα εγώ, έχει σε κάποια στιγμή που αλλάζουμε την μπάλα, 3-4 φορές την μπάλα βγαίνει πλάγιο out. Σκέψου το Ματίγια που έκανε 5 στημένα και η μπάλα σηκώθηκε 1,5 μέτρο και στα 15 μέτρα την απέκρουε άλλος με κεφαλιά. Είχε βαρύν πολύ το γήπεδο. Δεν μπορείς να παίξεις μπάλα. Παρ' όλα αυτά, εμένα παιδιά μου άρεσε πάρα πολύ ο Φετματζίδες. Okay. Για την ώρα που έπαιξε, μπάλα την είχε κολλημένη απάνω του. Εγώ τουλάχιστον διαφωνώ, αλλά εντάξει. Διαφωνείς που, ότι έπαιξε ο Φετματζίδης μπάλα? Ο Χρήσανθος δεν ξέρω τι γνώμη έχει. Έπαιξε μέχρι το 15. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι εκεί που μπορούσε, δεν τον έπαιξε. Στο γήπεδο. Έλειπε. Έτσι. Εμείς έχουμε εκεί θέμα και με τον Παναθηναϊκό, έτσι χάσαμε, και με τον Όφη παραλίγο θα γινόταν κάτι, γιατί η μπάλα κυκλοφορεί ελεύθερα και υπάρχει μια τρικυμία εκεί στην άμυνα. Δεν είναι τόσο τραγικό αυτό που λέμε, που εγώ συμφωνώ με τον Χρήσανθο, ότι ξέρετε, ακραία μπακ, θέλουμε δυο ακραία μπακ. Αλλά να το πούμε διαφορετικά, εάν εμείς παίρναμε τους παίκτες του Ατρόμητου, αυτούς τους χθεσινούς, και τους είχαμε και τους στείναμε έτσι όπως είχαμε τους δικούς μας παίκτες, το ίδιο αποτέλεσμα θα ήταν. Δεν το ξέρω. Καλά, εντάξει. Εγώ αυτό τώρα νομίζω σενάρια κάνουμε, αλλά okay. Ναι, σίγουρα σενάρια κάνουμε. Και αυτό που είπαμε ότι ξέρεις, χρειάζεται ο... σε αυτό το παιχνίδι μπορεί να χρειάζονταν ο Μπάσα. Απλά. Αν δεν έμπαινε ο Ματίγια μέσα, θα λέγαμε χάσαμε 2-0 γιατί δεν βάλουμε το Ματίγια. Απλά. Πρόσεξε. Το χθεσινό αποτέλεσμα δεν σημαίνει ότι θα αναιρέσουμε όλα αυτά τα οποία έχει πετύχει η ομάδα. Μα για όνομα δεν το είπαμε τίποτα. Όχι, εγώ το λέω περισσότερο κανένα... για άλλους που έλεγε και ο Χρήσανθος πριν, που ξεφεύγουν πέραν αυτή την κόκκινη γραμμή που λέμε πολλές φορές. Και όχι, ρε παιδιά τώρα. Και στο ημίχρονο διώχνανε τον Παντελίδη και τον Διαμαντόπουλο και τον, τώρα... και τον ένα και τον άλλον. Εντάξει, αυτό δεν είναι λογικό. Κοίταξε να δεις, όπως ο Παντελίδης πήρε τις ταυτότητες κάποιων πολύ πιο πάνω σε αξία προπονητών. Έτσι, αλήθεια είναι. Σύμφωνα με την βαθμολογική θέση των ομάδων του. Όπως το έκανε με τον Λουτσέσκου. Δηλαδή. Ναι, όπως το έκανε με τον Λουτσέσκου δηλαδή. Και τότε... Μα αυτό λέω. Για όνομα του Θεού. Και το παραδέχτηκαν όλοι και για όνομα του Θεού. Απλώς λέμε ότι πρέπει να γίνεται το αυτονόητο, να μην υπάρχουν ελεύθεροι χώροι και μπορεί ο άλλος να κάνει σουλάτσα από το κέντρο του γηπέδου και από την περιοχή του. Πιο κάτω από το κέντρο του γηπέδου. Να μπαίνει μόνος του ανενόχλητος. Εκείνο ήταν χαρακτηριστικό. Πρέπει να κλείσει άμυνα. Ο Παντελίδης είναι και ένας προπονητής που πιστεύει πολύ στην ομάδα του. Εντάξει, ίσως εντάξει, να το αλλά, αυτό. Η ομάδα, αυτό που είπε και ο Χρήστανος στην αρχή, είναι μια ομάδα που μετά από όχι 4, από 5 και 6 χρόνια επιστρέφει, γιατί υπήρχαν θέματα στην ομάδα, ήρθαν τόσοι παίκτες, ήταν φυσιολογικό να γίνει αυτό, αλλά οι παίκτες θα δικούν τον εαυτό τους. Και ο προπονητής εκεί έπρεπε να τους στήσει κάπως διαφορετικά, δεν τον πήγε το παιχνίδι. Okay. Έπρεπε να δει και τη βροχή. Ήταν πρώτη φορά παίξαμε με τέτοιες συνθήκες. Ο Χρήσανθος είπε πριν κάτι πολύ σωστό για το Ματίγιο, ότι δεν ταιριάζει αυτό το μάτς. Ενδεχομένως.
Αλλά και αν δεν έπαιζε ο Ματίγια, θα έπαιρνα εγώ σήμερα τηλέφωνο και θα έλεγα καλά ρε, έξω, καλύτερο παίχτη έξω. Έτσι. Που με έχει βάλει 5 γκολ στα τελευταία 3 παιχνίδια. Βγήκα από μαχαίρι όλα, φίλε. Να είστε καλά, γιατί περιμένουν ναι. Οι άλλοι. Έγινε. Να είστε καλά, καλά, παιδιά, να είστε καλά. Καλά. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σου, Νίκο, και χρήσατε. Καλώς τον. Λοιπόν, δύο κουβέντες να λέμε, ναι. Να μιλάνε και οι υπόλοιποι. Γιατί δεν θέλει πολύ ναι, κριτική. Ναι. Λοιπόν. Με έναν πολύ καλό καιρό η εντεκάδα η χθεσινή ήταν η ιδανική. Αλλά με τέτοιο καιρό που επικρατούσε χτες, αφήνεις έναν-δυο ποιοτικούς παίκτες που παίζουν μόνο με τέχνη, τους αφήνεις πάγκο και μοιραία περνάς και κάποιους παίκτες που είναι σε δύναμη, καλή. Όσο περνούσε το παιχνίδι, το γήπεδο γινόταν όλο και πιο βαρύ. Επομένως σε κάποια στιγμή θα κυνηγούσες τον γκολ και ψηλά. Ναι. Λοιπόν, ο Ματίγια και ο Ματέο Γκαρσία παίζουν μόνο με τέχνη, με ποιότητα. Δεν παίζουν με δύναμη καθόλου. Επομένως σε ένα τέτοιο γήπεδο και οι δύο ήταν επόμενο να μην μπορούν να παίξουν. Δύο αυτές οι παρατηρήσεις. Να, οι δύο παίκτες οι οποίοι έπρεπε να μείνουν πάγκο με βάση τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούσαν χθες. Ναι. Και στις θέσεις τους θα παίζανε άλλοι παίκτες που παίζουν πιο πολύ με δύναμη. Ναι. Μιλάμε τώρα για τον Βαλεριάνο και για τον Τζανακάγη. Όταν γίνεται γκολ, δεν φταίει μόνο ο Τζανακάκης ή ο Βαλεριάνος. Από πού ξεκίνησαν τα γκολ, από λάθη του Άρη μπροστά που έχασε την μπάλα. Μπράβο, τα λάθη που έγιναν μπροστά. Και ο Άρης ξεκίνησε χθες το παιχνίδι, λες και ήταν αγώνας κυπέλλου. Δηλαδή. Προσπαθούσε δηλαδή να κάνει τι, να καλύψει το 4-2. Αυτό έδειξε. Έπρεπε να πάει αποκλειστικά και μόνο να κερδίσει το παιχνίδι. Πιο συγκρατημένα λίγο. Το πληρώσεις στις αντιπιθέσεις. Δεν ήταν αγώνας κυπέλλου ο χθεσινός. Ναι. Αυτή την εντύπωση με έδωσε εμένα, ότι ήταν αγώνας κυπέλλου και βγήκαν να καλύψουν για να πάρουν την πρόκριση. Δεν ήταν αγώνας κυπέλλου. Τι έγινε. Τον έφεγε ο Παντελίδης. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ξαναπάρει κλεωμένη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνετε. Καλή εβδομάδα, Νικόλα. Yes. Και το Χρήστοφο. Και το Χρήστοφο. Λοιπόν, να πω κάτι. Ναι. Εντάξει, βγαίνουμε τώρα τη Δευτέρα και λέμε είτε με νίκη είτε με ήττα τις απόψεις μας. Επειδή έχουμε μια όλη μας λίγο πολύ ποδοσφαιρική παιδεία, αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και ιδίως αυτοί που έχουν παίξει. Εγώ θα πω το εξής. Και ας μην είναι σεβαστή η άποψή μου σε κάποιους άλλους. Πρώτον, όταν παίζεις ένα τέτοιο γήπεδο και ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο πάνε στο ημίχρονο και τους μιλάει ο προπονητής και βλέπεις ότι η μπάλα δεν μπορεί να πάει από εδώ μέχρι δίπλα, δηλαδή κολλάει, αυτό που κάνεις τι είναι, γεμίζεις την περιοχή σου και γεμίζεις γιώμες μέσα στην περιοχή. Εγώ επειδή έχω παίξει μέχρι κάποια αλφα κατηγορία και επαγγελματικά μέχρι γάμα, γιατί είχα και ένα τραυματισμό σοβαρό, σε χειρότερα γήπεδα, με καταρακτώδη βροχή, αυτό κάναμε. Και ιδίως όταν ήμασταν πίσω στο σκορ. Δεν μπορούσαμε να παίξουμε πρώτον, όσο και καλός παίκτης δεν να κάνεις τρίπλα και θα κολλήσει μπάλα. Δεύτερον, δεν μπορείς να δώσεις μεγάλη 3-4 μέτρα μπάλα, γιατί θα κολλήσει μπάλα. Και αυτό που κοιτάς, εφόσον η ομάδα που προηγείται σου παίζει, σου δίνει χώρο, από το κέντρο και μετά, στο ημικύκλο, γεμίζει την περιοχή. Άρα και λες να γεμίσει την περιοχή και να πάρει βέβαια, ο Λάρσον, Λάρσον και ο Ματέο Γκαρσία κεφαλιά από το Ρισβάνι. Είχα, και το Χατζησάια. Καταρχάς ήταν η δεύτερη μου κίνηση. Πώς θα... Στο δεύτερο ημίχρονο, να σου πω κάτι. Στο δεύτερο ημίχρονο. Μα δεν έχω παίχτες να πάρουν κεφαλιά. Πώς θα... Περίμενε. Θα αλλάξω το τακτική. Α, θα αλλάξει. Συγγνώμη. Βέβαια. Καταρχάς να πω για ακόμη. Για πες ποιους θα βάλεις μέσα. Λοιπόν, συγγνώμη. Εντάξει, το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Όχι, πες ποιους θα βάλεις. Ποιους θα βάζα. Για να αλλάξει τακτική, ναι. Ναι, εγώ δεν θα έβγαζα τον Βερβατζίδη πρώτον. Στα πλάγια θα έβγαζα τον Γκαρσία. Ένα κρουτό. Μισό λεπτό για να υποστηρίξεις αυτό που είπες. Υποστηρίζω αυτό που σου λέω και θα σου το πω πώς υποστηρίζω. Ποιους θα βγάλεις και ποιους θα βάλεις για να παίξεις με γιώμες. Χρήσανθε, μισό λεπτό θα σου πω κάτι. Έβαλες το Γιουνές. Ναι. Έβαλες. Πού έπαιζε ο Γιουνές. Πού έπαιζε. Πού έπαιζε, εσύ θα μου πεις.
Εγώ τον είδα που έπαιζε. Περιοχή. Πού έπαιζε? Στην περιοχή που έπαιζε. Είδες εσύ σε όλο το παιχνίδι, αν το ξαναδείς, επειδή έχεις ξαναπεί ότι εγώ έχω παρατηρήσει για δεύτερη και τρίτη φορά το παιχνίδι, ναι. Σε παρακαλώ, δεν σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πόσες φορές όταν παίρνει κάμερα είναι τα center back ελεύθερα? Ο Γιουνές ήταν στο ημικύκλιο της μεγάλης του κέντρου, δεξιά και αριστερά. Στην περιοχή βρέθηκε δύο φορές και μία στον 89. Τι να κάνει στην περιοχή, βγήκε σέντρα για να πάει? Μα δεν δίναμε, δεν τον βάζαμε. Πώς να γίνει, αφού δεν παίρνουν ούτε μια σέντρα? Λοιπόν, αφού δεν σηκώναμε την μπάλα, πήγαμε τι να σηκώσει. Τι να τη σηκώσει την μπάλα, σε ποιον να τη σηκώσει? Είχαν πέντε ψηλού και είχε μισό. Ρε παιδιά, άκουσε με λίγο να σου πω κάτι, γιατί εσύ καλά κάνει και μου κάνει την ερώτηση και εγώ μπορώ να σου απαντήσω. Mm. Λοιπόν, οι αλλαγέ που γίνονται είναι συγκεκριμένε. Ξέρουμε ο προπονητή μα ποιου θα βγάλει, ποιου θα βάλει. Βρε, άλλαξε το. Πε, δεν έχει γίνει καμία αλλαγή. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Δίνει οδηγία λοιπόν, επειδή το γήπεδο είναι βαρύ. Επειδή άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Δίνει οδηγία επειδή το γήπεδο είναι βαρύ. Ναι. Να παίξεις με γιόμες, αυτό δεν είπες? Όχι γιόμες, ναι, από το κέντρο. Ωραία, από το πες μου λοιπόν ποιον έχω, ποιον παίχτη έχω. Ωραία, θα για να πάρει κεφαλιά. Ωραία, εγώ σου λέω στο πρώτο ημίχρονο δεν θα περίμενα στα 6 λεπτά το 51 να βγάλω το Φετβατζίδη πρώτον. Έτσι, αφού είναι να κάνει την αλλαγή, θα τον άλλαζα εγώ προσωπικά. Κλείσε λίγο το, συγγνώμη λίγο, συγγνώμη παιδιά. Λοιπόν, εγώ θα άλλαζα και θα έβαζα από το 45 το Γιουνές μέσα στην περιοχή. Δεν θα άλλαζα το Φερβατζίδη, το ξαναλέω ακόμα μια φορά. Θα έβγαζα τον Γκαρσία, γιατί δεν μπόρεσε να παίξει μπάλα ο Γκαρσία με και... τίποτα. Λοιπόν, και στο δεύτερο μήχρονο και η δεύτερη μου αλλαγή θα ήταν να βγάλω όπως έβγαλε το φίλο μας τον Τζανακάκη για να χτυπήσει το παιχνίδι. Ναι. Σωστά. Και θα περνούσα το Λάρσον πάλι μέσα στη γραμμή και θα περνούσα το Μαρτίνες στα δεξιά. Αυτό θα έκανε και το δικηγόρο μέσα στην περιοχή. Θα έπαιζες με Φετβατζίδη, Λάρσον, Μαρτίνες και θα σήκωνες την μπάλα? Γιατί δεν μπορεί να τη σηκώσει την μπάλα? Και ποιος θα την έπαιρνε την κεφαλιά από τον Ρισβάνη και τον Χατζησαΐα, ο Μαρτίνες ή ο Λάρσον? Τότε, συγγνώμη, τότε λοιπόν να πω κάτι απλό. Μα δεν γίνεται, βρε αγάπη μου γλυκιά, να μου λες να σηκώσεις την μπάλα με παίκτες 1.50. Ρε Χρήσανθε. Θα με τρελάνετε. Ο Λάρσον είναι κοντός. Ο Λάρσον είναι κοντός. Ο Γιουνές είναι κοντός, ο Τικινή είναι κοντός. Ο Λάρσον τι είναι? Ο Λάρσον είναι πάνω κοντά στον 1.80. 1.88 πόσο είναι? Ναρκωτικά. 1.78 πόσο είναι? 1.80 πολύ δεν τι είναι. Τι λες ρε. Πόσο είναι ρε παιδιά ο Λάρσον? Τον περνάει ένα κεφάλαιο Παπαδόπουλος ρε. Όχι εντάξει, με το παρακάνω. Έλα ρε τώρα. Ο Λάρσον ρε είναι ψηλός. Χρήσανθε μου, επειδή ξέρεις και εσύ μπάλα και βλέπεις μπάλα. Ρε 1.70 είναι ο Λάρσον. 1.75. 1.75 ένα. Εντάξει, λοιπόν, με τις τάπες. Άρα δηλαδή να κάνω μια δυο κεφάλια το παίρνουσα. Ο γιος μου με είπε αν έχω κι άλλο παιδί. Ναι, να κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή εσύ αυτό το σύστημα που είδες εσύ τον Άρη το δεύτερο ημίχρονο που να κολλάει μπάλα, εσένα σου άρεσε, έκανες κάτι καλό? Έκανες τίποτα? Είναι άλλο αυτό που λες. Σε ρωτά, απάντησέ μου. Τι σχέση έχει αυτό που μου λες με τις γιόμες? Δεν έχω παίκτες να παίξω γιόμες. Όποιον και να το πεις χρήσα. Δεν έχω παίκτες να παίξω γιόμες. Δεν έχω τέτοιους παίκτες. Δεν έχω ψηλούς. Έχω κοντούς. Τι γελάς? Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τουλάχιστον το Γιουνές και τον Τικινή μέσα στην περιοχή? Όχι. Όχι. Τον έβαλε το Γιουνές. Εντάξει, κατά τη δική μου άποψη, ο Γιουνές όσες φορές έχει παίξει, δεν ξέρω. Ρε, ο Ατρόμητος έχει δύο παίκτες στόπερ 1.90. Ρε, εγώ συμφωνώ για τους παίκτες του. Τι μου λες τότε? Συγγνώμη, ο Ατρόμητος δεν έχει φάει γκολ με κεφαλιά από αυτούς τους παίκτες? Ρε, άλλο γκολ με κεφαλιά και άλλο παίζω με γιόμες. Ωραία, ερώτηση. Πόσες φορές προσπάθησε το παιδί ο Ματί για να σηκώσει την μπάλα και δεν μπόρεσε? Με τι, δεν το είπα? Ναι, εγώ ξέρω από τις 6 ώρα που μάλωσες που ήσουν. Μα ήταν βασικό αυτό που είπα. Μπράβο. Ότι ο τρόπος παιχνιδιού σου δεν μπορούσε σε κανένα σημείο να σε βοηθήσει και πιο χαρακτηριστικό είναι ότι τα στημένα που είναι ένα πολύ μεγάλο σου όπλο με το Ματίγια ήταν άχρηστα σε αυτό το μάτς. Μπράβο. Γιατί πάρα πολύ απλά η μπάλα ήταν πολύ πιο βαριά. Μπράβο. Και δεν μπορούσε να κάνει να σηκώσει την μπάλα. Και μου λες να παίξει με γιόμες. Ωραία, εμένα αυτή την άποψή μου σου είπα, μπορεί να έχει μια διαφορετική άποψη και κάτι άλλο να πω τελευταίο για να παίρνει και ο κόσμος σειρά. Ναι. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα, σαν φίλαθλο ρε φίλε, σαν φίλαθλο, δεν το λέω προπονητικά, τίποτα. Ρε, ξέρω τις αλλαγές που θα κάνει. Δηλαδή, συγγνώμη, σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Δηλαδή, βάζεις ένα βασικό που δεν σου πάει, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Είναι προβλέψιμος, λες, ναι. Είναι προβλέψιμος, ρε παιδιά. Φυσικά είναι προβλέψιμος, γιατί έχει συγκεκριμένους παίκτες. Γιατί δεν έχουμε 20 παίκτες, βεβαίως. Γιατί ο Μπρούνο Γκάμα είναι τραυματίας.
Γιατί δεν έχει άλλο σεντερφόρο. Ο Διαμαντόπουλος είναι τραυματίας, ναι. Έχει συγκεκριμένου παίκτε για συγκεκριμένε θέσει. Ο Τόνσον είναι τραυματίας, φυσικά και είναι προβλέψιμο. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Εντάξει, δηλαδή εσύ παίζεις με 13 παίκτες. Έχεις 20, ναι. Πόσο με παίζεις με 13 παίκτες. Αυτή τη στιγμή είναι τέλος πρωταθλήματος, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ που είχε 70 παίκτες δεν έχει παίκτες να βάλει. Γιατί του τραυματίστηκε ο Βιερίνο, του τραυματίστηκε ο Καντουρί, του τραυματίστηκε ο ένας και παίζει με τους ίδιους. Ο Ολυμπιακός το ίδιο. Τι θα κάνεις με το πιο μικρό ρόστερ. Να σου κάνω μια ερώτηση. Είπες πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά, Χρήστανθε, ότι ας πούμε ο Κουλούρης, ο Γουάρντα και αυτός ο άλλος ο Βραζιλιάνος που έχει. Είναι μια κλάση, είναι πολύ καλύτερη από τους δικούς μας παίκτες. Όντως, στις θέσεις, στις θέσεις, στις θέσεις, πρόσεξε, στις θέσεις. Πες μου σε παρακαλώ πολύ, τι πάγκο έχει ο Ατρόμητος. Τι πάγκο έχει. Τι πάγκο έχει, έχει κανένα παιχταρά μέσα που ναι, κάνει αλλαγές. Ναι. Βγήκε ο Κουλούρης και μπήκε ο Ενσικουλού που παίζει βασικό σε σένα άνετα. Αυτό το πάγκο έχει. Τώρα εκεί μου το πας, δηλαδή σε μένα το πάω. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν παίζει άνετα, ας πούμε, πάω. Βγαίνει ο Κυβρακίδης και μπαίνει ο Σάκης. Κυβρακίδης, διάστερε παιδιά, Κυβρακίδης, τώρα τους κάναμε παιχταράδες όλους. Από τους δικούς σου ακραίους μπακ καλύτερος είναι, με τριπλάσιο συμβόλαιο. Και μάλιστα πήγες να τον πάρεις το Γενάρη, σε ενημερώνω. Πήγες να τον πάρεις το Γενάρη, σε ενημερώνω, τον Κυβρακίδη. Και με τη δική σου πρόταση ανανέωσε τον Ατρόμητο. Χρήσανθε, όμως να πω κάτι. Δεν μπορώ από τη μία μέρα. Η διαφορά σου με τον Ατρόμητο είναι ότι ο Ατρόμητος αυτούς τους καλούς του ποδοσφαιριστές τους έχει δανεικούς από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η διαφορά σου. Εσύ δεν μπορείς λοιπόν να έχεις ποτέ για πολλούς και διάφορους λόγους. Συμφωνώ. Αλλά όμως να πω κάτι και τελευταίο και κλείνω. Χάσαμε 16 βαθμούς μέσα στην έδρα μας. Σωστά. Ναι. 16 βαθμούς. Φυσιολογικό είναι φέτος. Για φέτος είναι φυσιολογικό. Ορίστε. Για φέτος είναι φυσιολογικό αυτό το σκαμπανέβασμα. Δεν συμφωνώ μαζί σου με αυτό, γιατί τους μισούς βαθμούς μπορούσα να τους έχω πάρει. Δεν συμφωνώ. Δηλαδή δεν μπορώ να μην κερδίζω, ας πούμε, π.χ. έστω και με 10 παίκτες των Πανιώνιων. Όταν έρχεσαι από τη Β', με 10 παίκτες από το 10 έπαιζες. Με 10, ρε φίλε, το ξέρω. Αλλά δες τι έκανε ο Πανιώνιος, πόσα παίκτες στον Πανετολικό. 5. Και τι έγινε. Τι είναι ο Πανετολικό. Ωραία, και ο Πανιώνιος έχασε τον Αστέρα Τρίπολης και εσύ έριξε 3. Τι πάνε να πει αυτό. Τι σχέση το ένα με το άλλο. Εγώρι μου, έχασα από Πανιώνιο 2 βαθμούς που είναι πιο κάτω από μένα, δεν ξέρω. Έχασα Πανετολικό, δηλαδή 7-8 βαθμούς. 5 χρόνια ήσουν στη Γάμα και στη Β' Εθνική. Πήρες 17 ποδοσφαιριστές το καλοκαίρι και 5 το Γενάρη. Λοιπόν, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ωραία. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Εγώ πάλι, επειδή αυτό το λέμε συνεχόμενα, το είχαμε και την πρώτη αγωνιστική περίοδο, στους πρώτους 16 αγώνες, 17, είπαμε στο δεύτερο γύρο θα αλλάξει. Όταν πηγαίναμε καλά στο δεύτερο γύρο, ήταν ότι η συλλογή της ομάδας βρέθηκε. Δηλαδή, δεν βρέθηκε. Δεν κατάλαβα, δεν μπορούσα να πάρω τον αυτούς. Και αυτές, τι να κάνω, να πάω εγώ στον Μπάσα να τον πω να μην αποβληθεί στο 10. Τι να κάνω, για πες. Τι α τον Μπάσα, αν δεν έβγαινε ο Μπάσα, 5 θα ρίχνες. Κάνει ανοησία. Ο Μπάσα, αν έπαιζες με 11, 5 θα ρίχνες. Τέλος πάντων. Αφού κάνει ανοησία στο 10. Μ' αρέσει η ένταση μαζί σας. Εγώ έχω αυτή την άποψη. Καλώς. Είμαστε προβλέψιμοι στις αλλαγές μας. Το πρωτάθλημα τελείωσε. Το πρωτάθλημα τελείωσε. Πιστεύεις ότι θα πάρουμε 4-5 παίκτες. Ναι. Και να πω και κάτι άλλο. Θα πάρουμε. Επειδή δεν φταίει μόνο ο Βαλεριάνος στο γκολ. Δε σου σε παρακαλώ, φταίει και ο Κουέστα που βγαίνει. Να ακούς 5 με 6. Να ακούς 5 με 6. Να είσαι γερός. Αφού βγαίνεις 6 και σχολιάζεις, θα ακούς 5 με 6. Γιατί αλλιώς σε κόβω. Δεν ακούς με τη δεύτερη ώρα. Να μην κοιμάσαι. Να μην κοιμάσαι, να ακούς 5 και 4 ανοίγεις. Να σας ανοίξω εγώ το μυαλό μου. Μπράβο, γεια. Ακού και κοιμάσαι. Πάλι καλά που δεν μας είπα ακούω άλλους. Επόμενος. Σκέψε. Καλησπέρα. Τι λέει 79, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Εγώ ακόμα, εγώ. Μάλιστα. Εσείς, ναι. Γεια σας. Yes. Χρήσανθε, συμφωνώ ρε φίλε. Πες το όνομά σου. Παύλος. Έλα, Παύλο. Λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου σε όλο τον πρόλογο ρε φίλε. Ακριβώς ό,τι ήθελα να πω το είπες. Οπότε... Πολύ καλός ακροατής. Μπράβο, Παύλο. Όχι ρε φίλε. Δηλαδή, είναι στιγμές με εκπλήσεις δηλαδή. Εντάξει. Εκτός... Δεν θα έλεγες ένα αλλά. Ναι, ρε, υπάρχει ένα αλλά. Πες το. Υπάρχει ένα αλλά. Πες το το αλλά. Δηλαδή, άκουσε με Χρυσόφε. Θα σου πω λίγο την άποψή μου, θα την τεκμηριώσω. Εγώ έτσι πιστεύω δηλαδή, γιατί αυτό που θα πω δεν σημαίνει ότι είναι και το σωστό, γιατί προπονητής δεν είμαι, ούτε εσύ. Λοιπόν, τα παιχνίδια και τα δύο αυτά, και με τον Παναθηναϊκό και με τον
ατρόμητο ακόμα και με τον Ολυμπιακό, ο Άρης έπρεπε να τα προσεγγίσει εντελώς διαφορετικά. Εντελώς διαφορετικά. Είναι και ομάδες τις οποίες ο Άρης έπρεπε να τις κοιτάξει αλλιώς, να τις δουλέψει αλλιώς. Ποτέ δεν παίξαμε αυτό το 4-3-3 στον Άρη. Ποτέ. Ποτέ. Δεν μπορείς αυτόν τον αγώνα, σε όλους αυτούς τους αγώνες, δηλαδή το λιγότερο έπρεπε να πας με 3 χαφ. Δηλαδή δεν μπορούσε ο Μπάσα να είναι χθες μέσα στον αγώνα. Αν παρακολουθήσετε ξανά το πρώτο ημίχρονο, τα πρώτα 40 λεπτά που η μπάλα ακόμα κυλούσε, γιατί μετά το 37-38 είδα το πρώτο κόλλημα στον αγωνιστικό χώρο, λοιπόν, ο Άρης με τρίτο χαφ δεν θα έχανε αυτόν τον αγώνα τουλάχιστον, ούτε τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης με τρίτο χαφ, οπότε έχει παίξει φέτος με εξαίρεση στο μάτς κυπέλλου στην Τούμπα, δεν έχει δείξει τίποτα. Δεν παίζει ρόλο αν έχει δείξει όχι. Σου λέω πώς. Μισό λεπτό. Για σένα δεν παίζει ρόλο. Για τον προπονητή. Για τον προπονητή προφανώς παίζει. Εντάξει, γιατί εγώ κοιτάζω και το αποτέλεσμα, ρε Χρήστο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα. Με τρίτο χαφ, τι αποτέλεσμα είχαμε? Με τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Τι κάναμε στο κύπελο? Ένα. Με την Τούμπα. Στο κύπελο. Okay. Από εκεί και πέρα. Στο κύπελο. Δηλαδή από εκεί. Παιδιά, δεν παίξαμε παραπάνω από τρεις αγώνες 4-3-3. Πανιόνιος. Ένα ακόμα παιχνίδι σίγουρα που έπαιξε 4-3. Που δεν βλεπόμασταν. Γιάννενα. Άσε όσο και να ψάξει, τρία είναι. Ποια είναι? Ποια είναι? Για να παίξουμε 4-3-3. Το Πανιόνιο και ακόμα ένα με. Μου διαφέρει να το πω κιόλα. Okay. Όλα είναι 4-2-3-1. Πρόσεξε. Και είναι ο Άρης. Χρειαζόταν σε αυτούς. Δηλαδή, χθες όλες τις βαλιές τις κάναμε στο κέντρο. Και ένα στην αντεπίθεση, επειδή ο Ματία ξέρει μπάλα. Εντάξει. Και ο Σιώπης είναι τραχαλάτζης. Αλλά και οι δύο μαζί κάνουν ένα χαφ. Δηλαδή κάποια πράγματα δεν χρειάζεται να είσαι προπονητής για να τα δεις. Αυτά τα δύο τα παιχνίδια τα έχασε καθαρά ο Παντελίδης. Πρέπει να κάνουμε κριτική. Εγώ δεν λέω να φύγει ο Παντελίδης αύριο. Ναι. Να κάτσει να δουλέψει στον Άρη. Αλλά κάποια πράγματα φαίνονται, ρε παιδιά. Μάλιστα. Οκ. Okay. Να είσαι καλά. Άντε. Τα λέμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλο Βασίλη. Πάμε στον συνεχίζουμε, θα πάμε έτσι. Καλησπέρα. Με χρωστάς και μήνυμα. Γεια. Yeah. Πριν μιλήσεις, πετυχημένη χρονιά λόγω εξόδου Ευρώπης, η τέταρτη θέση τέθηκε ως το κερασάκι. Ο Ατρόμητος, όσο λείπαμε, έχει ψηθεί στην τετράδα με δύο διπλά σε ΑΚ και διπλό πέρυσι Ολυμπιακό, λέει 7-79. Φίλε, λόγω σε σένα. Λοιπόν, Παπαδόπουλε, εσύ είσαι φαν της ξένης μουσικής, έτσι? Αρκετά, ναι. Και της ελληνικής βέβαια, εντάξει, τα ακούω όλα. Οπότε απευθύνομαι στον κοινοτυπόρο στο ραδιόφωνο. Όχι, ακούει ελληνικά. Ακούω και ελληνικά. Είναι ανάλογο σε τι φάση θα με πετύχει ψυχολογικά. Αυτό εδώ που θα πω εγώ, το παραφράζω βέβαια. Για πες. Είναι του Φίλιππα Νικολάου. Α. Οπότε εσείς έχεις άγνοια. Το ξέρω. Το ξέρω. Μια καρδιά και τέτοια. Δεν αντέχω πια, πάντα γκρίνια γκρίνια. Δεν αντέχω πια, γκρίνια γκρίνια γκρίνια. Γκρίνια γκρίνια γκρίνια. Το θυμάσαι? Το θυμάμαι. Ωραίος ο Φίλιππας Νικολάου. Το παράφρασα. Δεν πειράζει, εντάξει. Λοιπόν, άλλο η γκρίνια, άλλο η κριτική, έχει διαφορά. Γιατί τρώγεστε με τα ρούχα σας? Για ποιο λόγο τρώγεστε? Δηλαδή ψάχνουν να βρούνε, να πούμε, γωνία στο δίφραγκο τώρα. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να τη βρεις όσο και να ψάξεις. Πρέπει να πας, να πούμε, στο μηχανουργείο να τη φτιάξεις. Δεν γίνεται. Ψάχνεις, τρώγεστε από εδώ, όχι παίξε, πρέπει να παίξουμε με τρία χάφ, όχι με δύο χάφ. Ρε εσύ, καταλάβε το. Αυτή τη στιγμή ο Ατρόμητος ήταν καλύτερη ομάδα από σένα και το έδειξε και στα δυο παιχνίδια. Τελείωσε το παραμύθι. Τι κάθεσαι, γιατί δεν το παραδέχεσαι, ρε φίλε? Δεν το κατάλαβα αυτό, δηλαδή. Πήγε μέσα στον Ολυμπιακό και ίδρυος ο Ολυμπιακός να τον κερδίσει 2-1. Κερδίζει 0-2 μέσα στην ΑΕΚ. Αποκλείεται με goal of sight από την ΑΕΚ στο κύπελο. Στον ΠΑΟΚ έχασε με σφαγή. Με τον ΠΑΟΚ μείον 4-6-7 παίκτες, πόσους είχε. Μείον 9. Ναι. Χωρίς 9 παίκτες. Ρε φίλε, η ομάδα του Ατρομήτου είναι καλύτερη από τη δικιά μας. Και ίσως καλύτερη και από την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό. Δεν έχει φανέλα. Αλλά από την ΑΕΚ είναι πάλι καλύτερη. Δεν έχει φανέλα, δεν έχει κόσμο. Δεν έχει φανέλα, δεν έχει κόσμο, εντάξει. Πώς να το κάνουμε δηλαδή τώρα? Δηλαδή
Οι Αριανοί έτσι είμαστε, δηλαδή να μην βλέπουμε το καλύτερο και τι μπορούσαμε να κάνουμε μετά. Έτσι είναι το μάτς, έτσι το έκανε. Τι να κάνω. Καθόμαστε και αυτά θα έλεγα και αν κρινόταν η έξοδό μας στην Ευρώπη. Δηλαδή για την πέμπτη θέση αν αγωνιζόμασταν και την έπαιρνε την πέμπτη ο Ατρόμητσος. Αυτά θα έλεγα τα ίδια. Άσχετα να πούμε. Πρώτη μας χρονιά είναι μετά από 4 χρόνια να πούμε δεξιά και αριστερά και άλλα δύο πιο μπροστά. Αριστερά και δεξιά. Ναι, σωστό. 6 χρόνια στην αφάνεια. 6 χρόνια τρώγαμε τις σάρκες μας με τα χέρια μας. Ηρεμήστε λίγο, ρε. Κουλάρετε λίγο. Κουλάρετε λίγο. Εντάξει, βρέχει λίγο. Έχει συννεφιά. Αύριο λέει ο Αρνιακός όμως θα βγάλει να πούμε... Στο βαθύλα το έβγαλε ήλιο. Ηρεμήστε λίγο. Κουλάρετε λίγο. Αζαρτζίδη, δεν μου τα λες καλά όμως. Τι έκανε ο φίλος μου, Βαγγέλης, τι? Αποστραγγιστικό ρε φίλε. Τι, μια χαρά. Δεν είναι δικιά του ευθύνη. Πρώτον, δεν είναι δική του ευθύνη. Ένα είναι αυτό. Δεν είναι δικιά του. Συγγνώμη πάλι. Είναι της εταιρείας. Συγγνώμη πάλι. Αυτός κατασκευάζει με παιδιά κερκίδες σε τέτοια πόρτες. Αυτό είναι γήπεδο χόρτο. Μια χαρά είναι το αποστραγγιστικό. Συγγνώμη παλικάρι μου, συγγνώμη. Άμα δεν είναι δικό σου. Καμία σχέση. Με τόσο νερό. Στρατηγιστικό. Όλο φίλε. Με τόσο νερό. Όχι, κάνεις λάθος. Δεν υπάρχει. Άκουσε με. Πρέπει να είναι. Να μην κάνει λίμνες. Την ώρα του ματς. Το αποστραγγιστικό, παιδιά, δεν είναι ρουφαό αυτομάτως την ώρα του μάτς, βάζω να δουλεύει, να πάρει κανένα πόδι. Μετά τη λακκούβα, θυμάσαι τη λακκούβα που είχε γίνει στο γήπεδο. Ναι. Όταν το ξαναφτιάξανε το γήπεδο, δεν μάζευε καθόλου νερό, φίλε. Καμία σχέση. Το γήπεδο είναι πολύ καλύτερο τώρα, παιδιά. Άλλο τώρα με τον υβριδικό χλωροκάπητα. Είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Αλλά σου λέω, το αποστραγγιστικό είναι ανεξάρτητο με το χλωροκάπητα. Ναι. Αλλά δεν γίνεται την ώρα του αγώνα. Εκείνο που είχε βάλει τότε ο Σκόρδας πρέπει να τον έβαλε. Πού λες, πότε. Τότε που το σκάψε όλο μέσα βαθιά να πούμε και έβαλε. Γιατί πήγαινε κάθε μέρα και το βλέπα. Εκείνο είναι με Μητρόπουλο που λες που το είχε κάνει η Λίγκα επί Σκόρδα, που δεν έκανε τίποτα. Που το είχε κάνει η Λίγκα, δεν το είχε κάνει ο Άρης. Μετά έκανε ένα ο Ζαμπέτας, αν θυμάσαι, τη χρονιά της Ευρώπης με Γιαγκελόνια κτλ. Νομίζω τότε ήταν. Που και εκείνο ήταν καλό, αλλά εκείνο είχε προβλήματα μετά από 2 χρόνια με μύκητες και τέτοια. Τώρα είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Άκου ρε φίλε, τότε εκείνη την εποχή τι είχα κάνει ρε φίλε, τώρα να τρελαθείς. Πήρα την οικογένειά μου από το δικό μου το σπίτι και πήγα νύχιασα να πούμε πάνω στη Γιάννη Αγγέλου για να βλέπω απέναντι το γήπεδο ρε. Πολύ ωραία. Αυτό το πράγμα ρε φίλε. Άμα θες έχω εκεί. Έχω εκεί. Έπινα τη τραπεζάρα μου να πούμε και έβλεπα πούμε τη Φύρα 2. Μια χαρά. Ωραία τις σημεάρες εκεί πέρα, όμορφα και ωραία. Έχω στην Παπαναστασία, άμα θες σπίτι, να σου νοικιάσω. Και πλήρωνα ενίκιο, να πούμε, ενώ είχαμε δικό μας σπίτι, να μου κατάλαβες. Πολύ ωραία. Τι γινότανε. Μια χαρά. Άντε, λοιπόν, κλείσε. Τέρμα εγκρίνια, τα καλύτερα έρχονται, αφήστε τη Μύρλα και τα τρίτα χαφ και τα τέταρτα χαφ και όλοι εσείς με το UEFA Pro, να πούμε, ξέρω εγώ, και αφήστε, δέστε κανένα ματσάκι, να πούμε. Και πέστε τα στην παρέα σας. Αφήστε τώρα όλοι ξερόλες να πούμε με τρίτο βγάφ και 3-5-2 και 6-7-8. Άιτ. Άιτ, καλή συνέχεια. Άντε, γεια. Πόσο έχουμε, Βασίλη? Δύο τελευταίοι. Πάμε, δύο τελευταίοι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ ακούγομαι. Εσείς. Μάλιστα. Ναι. Για την τέταρτη θέση. Δεν χάθηκε χθες η τέταρτη θέση. Στον Παναθηναϊκό χάθηκε. Καλά, άμα κέρδισες χθες όμως. Ορίστε. Άμα κέρδισες χθες, την είχες πάρει την τέταρτη θέση. Αν κέρδισες χθες, δεν την έπαιρνες. Πώς την έπαιρνες? 2 γκολ διαφορά έπαιρνες. Με τα 2 γκολ διαφορά την έπαιρνε σίγουρα. Με τα 2 γκολ. Ναι. Ναι. Το 1 γκολ με τα 2 γκολ, ξέρεις τι διαφορά έχει. Ένα γκολ. Το 1 γκολ με τα 2 έχουν 1 γκολ διαφορά. Άκουσα με λίγο. Κατεβαίνεις στον Παναθηναϊκό. Ναι. Εκεί ή ισοπαλία φέρεις ή νίκη φέρεις. Ναι. Πρέπει να κερδίσεις τον Ατρόμητο. Σωστά. Αλλά θα χρειάζεται να τον κερδίσεις με ένα γκολ διαφορά. Μετά όμως θα χρειάζεται να κερδίσεις. Μετά πρέπει να κερδίσεις και τον Πανετολικό όμως. Δεν μιλάμε για μετά. Λέμε ποιος θα καβαλήσει με το... Άμα πιάσουμε και το τελευταίο μάτσο. Έχασες, λοιπόν. Έχασες λοιπόν και στον Παναθηναϊκό και με τον Ατρόμητο έχασες τελικά. Α, μπράβο. Στον Παναθηναϊκό. Ξεκινάς να παίξεις. Παίζεις καλή μπάλα, υποτίθεται τέλος πάντων. Βλέπεις, τραβάνει το μάτς. Κάτσε, πάρε το χ.
Οπότε χθες θα κυνηγούσε στο 1-0. Που κάθεθηκε λίγο πίσω και άμα μπήκε το γκολ μπήκε. Δεν είναι τόσο ουσία η τέταρτη ή πέμπτη θέση, το ίδιο πράγμα είναι. Mm. Αλλά ήταν λάθος του Παντελίδη αυτό στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ποιο ήταν το λάθος? Ότι δεν σιγούρεψε την ισοπαλία. Πώς θα τη σιγουρέψει αφού φάγαμε γκολ 1-0 και στο καπάκι φάγαμε και δεύτερο γκολ με την άμυνά μας να είναι τραγική. Τι να κάνει δηλαδή να το σιγουρέψει όπως λες. Αφού τρώμε γκολ. Και επειδή τρώμε γκολ. Άμα τρώμε γκολ χάνουμε. Τι να κάνουμε. Δεν βάλαμε. Φάγαμε καλά, δύο, δεν βάλαμε κανένα. Πώς θα το σιγουρέψει. Άσε πότε πώς μπήκε το πότε μπήκε το γκολ και δεν μπήκε. Ναι. Εσύ είδε τον Άρη να φυλάγεται με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή τι να πάει να πάρει. Να πάει να πάρει το 0-0. Να φυλάγεται είπα, δεν είπα να πάει να πάρει το 0-0. Το... Να έχει στο νου του, ναι. Να έχει στο νου του ότι με την ισοπαλία δεν τρέχει και τίποτα. Όπως δεν έτρεχε και τίποτα. Και άμα κέρδισε τι θα γινόταν δηλαδή. Ή αν έθελε ισοπαλία. Πάλι 1-0 ήθελε χθες. Το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Αυτό δεν το υπολόγισε. Που εγώ δεν λέω ότι φταίει ο Παντελίδης. Εγώ θέλω να μείνει ο Παντελίδης. Μ' αρέσει. Καλά, δεν είμαι να φύγει. Αλλά εκεί χάθηκε η τέταρτη θέση. Δεν χάθηκε χθες. Και στο κάτω-κάτω ο Ατρόμητος, εντάξει, έχει καλύτερη ομάδα τώρα. Αν ανοιχτείς με τον Ατρόμητο, τι περιμένει. Φέτος είναι καλύτερος. Μου λέει ο άλλος τώρα ότι δεν είχε ευκαιρίες ο Ατρόμητος. Μα τι τον ένιωσε τον Ατρόμητο. Έκανε το 0-2 ο Ατρόμητος ευκαιρίες. Θα ψάχνω. Να είστε καλά. Τέλος πάντων. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Θέλουμε ακόμα αλλαγές αυτά, αλλά πήγε καλά η χρονιά. Αυτό έχει σημασία. Έτσι. Να είστε καλά. Πάμε στο τελευταίο. Καλησπέρα. Πάμε και στο τελευταίο για σήμερα. Έλα, καλησπέρα, τι κάνετε, καλά. Καλά, εσύ. 7-0 έχει τον Παντελίδη ο προπονητής του Ατρομήτου. Αλήθεια είναι αυτό. 7-0. 7-0 σε μεταξύ του παιχνίδι. 36 πόντους με ομάδες Αθηνών πήρε 11 πόντους. Πήρε δύο νίκες με τον Απόλλωνα. Μια νίκη με την ΑΕΚ, μια ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, μια ισοπαλία με τον Πανιωνίο. Δες πόσους πόντους έχεις χάσει με τις ομάδες των Αθηνών. Σκληρότερη ομάδα από εμάς ο Ατρομήτος. Πολύ soft εμείς. Καλός ο Ματίγια, χρυσός, αλλά soft. Έβρεξε, δεν μπορούμε. Θέλουμε το χόρτο να είναι ίσιο, οι καιρικές συνθήκες να είναι ιδανικές. Έτσι είναι. Παλιός ο Κουρμπέτιο Ατρόμητος, φρέσκοι εμείς. Σε εμάς και αυτό που λες δεν είναι μόνο φέτος και οι καλές ομάδες που είχαμε στο παρελθόν, αν θυμάσαι με Κόκκι και τα λοιπά, εκείνες οι ομάδες και εκείνες οι ομάδες, γιατί αυτό είναι το στυλ αυτών των παιδιών. Αυτό όταν το πάμε λίγο στο Λάτιν και τα λοιπά, αυτό είναι το στυλ. Από τον Πανθρακικό χάναμε, αν θυμάσαι. Στο γήπεδο, παίζαμε δύο μέρες. Ο Ατρόμητος αυτό το στυλ του ποδοσφαίρου που παίζει, το παίζει χρόνια. Έτσι. Και δυσκολεύει και τις άλλες ομάδες. Έτσι, και έχει πάρει αποτελέσματα, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, από όλους. Είναι δισκοκατάβλητος έτσι πως παίζει. Εντάξει, εμείς φρέσκοι είμαστε, δούλεψε το ελαττήριο. Τρίτη φορά που πέφτουμε, ανεβαίνουμε, βγαίνουμε Ευρώπη. Αυτό είναι το ελαττήριο που έχουμε. Το θέμα είναι... Μην ξαναγυρίσουμε στο ελαττήριο πάλι. Το θέμα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι σου είναι του χρόνου. Τσιμέντωσέ το ελαττήριο να μην ξαναπηδάμε. Α, μπράβο, αυτό είναι το κουμπί. Έτσι. Μπορείς να ξαναβγεις ρε φίλε και του χρόνου. Τέταρτος. Να κάνεις μια καλή πορεία σοβαρή στο κύπελο. Και όπου πας. Όχι να κάνεις τον αποκλεισμό που μου κάνεις φέτος. Και στην Ευρώπη θέλεις και λίγο τύχη να σε πάει και κληρώσεις και πολλά και διάφορα. Αυτό είναι το μυστικό όλο φίλε. Και η δυσκολία του Άρεως είναι ο σχεδιασμός για τη νέα χρονιά. Φέτος τελείως το ιστορία. Τώρα μπορεί να δούμε και άλλους παίκτες άλλα δύο, ένα από μήνα τα μάτια μένα. Να δούμε και δεκάδες διαφορετικές. Είναι ο σχεδιασμός φίλε, το μέλλον. Το πιο σημαντικό κομμάτι. Αυτά. Να είσαι καλά. Κλείνουμε. Μαζί το πάμε. Είναι το πρώτο πράγμα που πάμε μαζί. Αλήθεια είναι αυτό. Θα πεις κανένα χωρικό φίλε. Ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιού και μέσα θα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε να είστε καλά.